Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καλαμπάκη στο production, τη Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης σε 95,5 των FM.
Για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι και τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνείς στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε παρέα με την Εσκιάδης Βαλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Hyundai, Kia, αυτοκίνητα ετοιμοπαράδοτα και πολλά από αυτά για να τα κάνετε το γνωστό test drive. Περισσότερα θα τα βρείτε πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, σε μια τρομερή εκθέση αυτοκινήτου που υπάρχει εκεί, ή μπορείτε να μάθετε τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Τι έγινε, Κωνσταντίνε? Μια χαρά, εσύ? Καλά. Τι καλά, τα μούτρα σου τα έχεις δει στον καθρέφτη? Πολύ καλά. Δεν τα μην μ' αρέσουν τα μούτρα σου. Άμα δεν θα ρίσκεσαι σε κανένα μήνυση. Μην τα κοιτάς. Με αγωγή να πούμε. Τι μούτρα να τα... Μην τα κοιτάς. Τι να σε κοιτάω? Γιατί κοιτάς μια χαρά σου λέω και τα μούτρα σου είναι ανάποδα. Δεν μ' αρέσουν τα μούτρα σου. Άμα δεν σ' αρέσουν. Και είναι ανάποδα, πώς θα το φύγε, κάνω. Φύγε ρε φίλε. Δεν φεύγω. Τι έγινε? Μια χαρά. Πεντάρα ο Άρης. Μπράβο τον Άρη. Συγχαρητήρια. Μπράβο τον Άρη. Συγχαρητήρια για τον Άρη. Αντί να πεις Ντρομπόπουλος. Γιατί είναι κόκκινε? Αν αύριο ο Άρης χρωστάει 1.000.000 ευρώ. Μισό λεπτό ρε κόκκινε. Τι άλλο αυτό? Άλλο. Εγώ δεν σου είπα ότι θα χάσει ο Άρης. Εγώ δεν σου είπα τι θα έκανα εγώ. Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου, ούτε υπονόησα κάτι. Γιατί ο Άρης άμα έκανε δεν θα έβγαινε πέμπτη θέση? Θα έβγαινε. Η πέμπτη θέση είναι ο στόχος του. Η πέμπτη θέση είναι ο στόχος του. Πέμπτος θα έβγαινε ούτως ή άλλως. Οπότε σου λέω τι θα έκανα εγώ, αλλά βλέπω ότι ο Άρης έχει περάσει σε στοιχεία πολύ ομάδας τίμιας. Πληρώνει το ΙΚΑ, πληρώνει το ΤΕΒΕ, πληρώνει τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν στείλει παιχνίδια. Mm. Πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, δεν ακούς και τίποτα για τον Άρη, μα για τη Βέρεια έχει ακουστεί. Τι μου. Νομαρτωλή. Ναι, τη Βέρεια έχει ακουστεί. Άλλες ομάδες υποψιαζόμαστε, ξέρω εγώ κτλ. Για τον Όφη έχει ακουστεί. Για τον Βρωμογενειακό έχει ακουστεί. Για τον Άρη δεν έχει ακουστεί. Και ήταν ένα μάτς το οποίο φοβόταν και ο προπονητής του Άρη. Δεν ξέρω για ποιους λόγους βέβαια. Και πολλοί άλλοι γιατί. Σου λέει να, ο Καρυπίδης στη Βέρεια ήταν, μήπως ξέρω κτλ. Επιδεικνύει, πούμε, ο Καρυπίδης ότι απέναντι στον κόσμο του Άρη είναι λίρα 100. Ο Καρυπίδης έκανε κάλεσμα, αν θυμάσαι. Κάλεσμα. Κάλεσμα, ναι. Λοιπόν, πριν τον αγώνα και αποδείχθηκε ότι το κάλεσμα. Εφόσον έκανε κάλεσμα, άρα από πριν το μάτι ήταν πεντακάθαρο. Που σημαίνει, άμα εγώ θέλω να κάνω βρωμιά, δεν καλώ τον κόσμο. Μπράβο στον Καρυπίδη. Θα μου πει μπράβο που κάνει το αυτονόητο. Ναι, μπράβο που κάνει το αυτονόητο. Εκεί φτάσαμε. Βέβαια. Εκεί φτάσαμε. Τι φτάσαμε εκεί? Εκεί φτάσαμε. Όχι, δεν φτάσαμε εκεί. Λέμε μπράβο για το αυτονόητο. Να λέμε μπράβο για το αυτονόητο. Ναι, το αυτονόητο δεν είναι στην Ελλάδα αυτό. Μπράβο τον Καρυπίδη. Που το μάτσο αυτό που πολλοί το είδανε στραβά, να πούμε, ορισμένοι. Και εξ αυτών ένα και εγώ που είπα ότι με μπήκε ο διάολος μέσα μου και είπα ότι εγώ άμα ήμουνα θα τα έκανα αυτά. Από τα πράγματα. Σου μπήκε. Τα άσχημα πράγματα αυτά θα σχημονούσε εναντίον του σωματείου και υπέρ της τσέπης μου και φυσικά να καλύψω κάποια κενά. Εγώ θα το έκανα γιατί δεν είμαι και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Να λοιπόν που αποδεικνύεται ότι ο Άρης είναι μια τίμια εταιρεία που δεν ήταν τίμια εταιρεία τα τελευταία 30 χρόνια ποτέ. Και έγινε τίμια εταιρεία, που αυτό είναι το οξύμορο. Λέγανε και τον Καρυπίδη, ο Καρυπίδης γκάγκστερ, τυχοδιώκτης. Αυτός πληρώνει, ο μπαμπάς, το ένα το άλλο. Ο μπαμπάς του βρίζει, τον θέλει, τον κυνηγάει, τον κάνει. Ο μπαμπάς, ο άλλος, ο μπαμπά του Γιώργου, ιστορίες. Και λέγανε καλά με αυτό που είναι η φάτσα του περίεργη να πούμε θα γίνει ο Άρης ομάδα. Είναι λοιπόν που ο Καρυπίδης που είναι Ολυμπιακός έβαλε τα γυαλιά να πούμε σε όλους τους αριανάρχες που ρημάξαν το σωματείο και φάγαν τα λεφτά σουβλάκι και σουτζουκάκι και τα τούβλα από τον Κλεάδης Βικελίδης. Mm-hmm. Και βρέθηκε ένας οπαδός του Ολυμπιακού και έκανε τον Άρη νοικοκύρη και τον έφτασε στο υψηλότερο σημείο να τον βγάλει στην Ευρώπη. Γιατί δεν κατάλαβα. Όλοι οι πρόεδροι των ομάδων είναι και οπαδοί της ομάδας. Άλλο λέω βρε αγόρι μου γλυκό, δεν λέω εγώ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και ο Πάοκ είχε το Ζαγοράκι αεξί, το Βρίζα Ολυμπιακό, το Γούμενο Ηρακλή. Ναι, αλλά αυτοί όμως όλοι δεν δημιουργήσαν ένα οικονομικά σωματείο δυνατό, χρέη αφήσανε. Και ήρθε εδώ άγιος άνθρωπος από τη Ρωσία και τους έκανε. Τέλος πάντων δεν είχαν και προβλήματα και με τη δικαιοσύνη όλοι αυτοί. Και έκανε και τον ΠΑΟΚ μεγάλο και τον έκανε και οικονομικά μεγάλο και τον ανέβασε ψηλά. Ο Άρης λοιπόν
με τους αργιανούς παράγοντες που τον βλέπανε τον Άρη μόνο για να φάνε. Βρέθηκε ο Καρυπίδης που είναι Ολυμπιακός και τον έκανε τον Άρη σωματείο. Ο Σύλλογος Πολιτών Παπουσιών από τον Μπαγκλαντές πάλι συμφωνεί μαζί σου. Τίμια εταιρεία ο Άρης. Τίμια εταιρεία ο Άρης. Και άμα θες να σου πω για τις δραστηριότητες του Καρυπίδη, έχει κάνει και μια ανοιξιά να πούμε προς Κίνα μεριά. Πουλάει κάτι νερά, κάτι λάδια, κάτι ιστορίες, κάτι προϊόντα. Και κάνει κάτι τζίρους που άμα τους ακούσεις, ο λάρυγκά σου θα βουλώσει. Δεν μπορείς να βγάλεις καπνό από μέσα. Γιατί? Γιατί είναι τεράστιοι οι τζίροι. Ο άνθρωπος έχει ανέβει. Οπότε ο Άρης είναι σε καλά χέρια και ευτυχώς αυτά τα χέρια δεν τα έχουν Αργιανοί. Γιατί οι Αργιανοί, γι' αυτό τους λένε έτσι όπως τους λένε, ευτυχώς που δεν είναι Αργιανός ο Καρυπίδης. Να χαίρονται. Παρακάτω. Καλά δεν τα είπα. Υπάρχουν και άλλοι Αργιανοί παράγοντες, θα μπορούσαν. Ποιοι ήταν, θα. Ποιοι. Ποιοι ήταν. Αυτά επί τη παρούση. Όταν. Επί τη παρούση είμαστε. Επί τη τραχούση είμαστε. Επί τη παρούση τώρα δεν μπορούμε να λέμε. Είναι άλλα τα δεδομένα. Βράδια δεδομένα. Μετά αν θα μιλάμε. Πήρανε τον Άρη, βάλανε την Αργιανοσύνη τους απάνω, φάγανε. Και ήρθε ο άλλος γάμα εθνική, τους πήρε διαλυμένους, τους πήρε β, τους πήγε α, τους έβγαλε Ευρώπη, μπάλα παίζουνε, δεν χρωστάνε, που δεν είναι Αργιανός. Και ευτυχώς επαναλαμβάνω που ο άνθρωπος αυτός δεν είναι στην οικογένεια του Άρη. Γιατί άμα ήταν, λεπρός θα ήταν κι αυτός. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Διαφωνείς, τι, το μάλιστα δεν είναι. Όχι, δεν συμφωνώ με το λεπρός θα ήταν κι αυτός. Ναι. Συμφωνώ γιατί... ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί δεν συμφωνείς. Τι βαρύ είναι. Γιατί πρέπει να συμφωνήσω. Γιατί δεν συμφωνείς. Είναι απαραίτητο να συμφωνήσω. Βράσει μεταλλική φωνή. Μπορεί και Αργιανός να κάνει δουλειά. Πού την έκανε. Του διέλυσε τον Άρη ο Αργιανός. Γάμα μέχρι εκεί τον πήγε. Οι οπαδοί θέλεις τότε. Οι άπλητοι που είναι τώρα στις Αθήνες και κάνουν τους ζωζόκι. Δεν περάσανε άνθρωποι και δεν υπάρχουν άνθρωποι. Αργιανοί. Αργιανοί με οικονομική ευρωστία. Ο ένας πιο λεπρός από τον άλλον. Καλά που βρέθηκε ο Καρυπίδης. Ο ένας πιο λεπρός από τον άλλον. Βαρύ αυτό που λέω, αλλά είναι και η αλήθεια. Μην κάνεις τα πόδια έτσι και με τα παπούτσια να πούμε. Τελείω. Τι, δεν κατάλαβα. Τι κουνιέσαι τώρα, σε μιλάω εγώ. Τι... Δεν κουνιέμαι. Ναι. Απορώ με αυτά που λες. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Απορείσαι. Ο Καμπάνης δεν ήταν ο μεγάλος παράγοντας. Τι ήταν ο Καμπάνης. Μεγάλος παράγοντας. Τι μεγάλος παράγοντας ήταν ο Καμπάνης. Τι πήρε ο Καμπάνης. Τι πήρε. Τι πήρε. Το κύπελο του 70 με ποιον το πήρε. Και τι έγινε. Πήρε ένα κύπελο. Τη Λάρισα πήρε κύπελο. Η Καστοριά πήρε κύπελο. Δηλαδή, τι το να αποδομούμε τώρα. Κοιτάξτε, έκανε. Ο φίλος σου που τον κυνηγούσανε. Ποιος? Και το διώξανε κακή κακός που το δαγκώσανε με τη φώναζε για τον Κόντι. Ποιος? Δεν είχε ποιος, ποιος ονόματα, ρε, δεν ξέρω ονόματα. Δεν θυμάμαι. Άμα δεν θυμάσαι τι ήρθες να κάνεις εδώ. Ποιος ήταν που το μίσε και καλά. Το μίσε και καλά. Μίσε. Πηγαίνω στο εργοστάσιο. Λέγε. Ποιος το Γράντας. Ο Λάμπρος ο Γράντας. Τι ήταν ο Γράντας, είσαι με τον Καρυπίδη. Τι καλός ήταν. Πήρε 5-5 για μην τους πληρώσει τους που δεν τους. Για μην τους πληρώσει τους έβγαλε έξω, τους τιμώρησε. Στρατιλάτιδες και τέτοια. Άφια από εδώ πέρα. Α, έκανε τέτοια. Καλός ήταν, ε. Για τον Άρη τον έχει 8ο, 7ο, όπως τον 5ο, 6ο. Καλός ήταν. Εγώ δεν ήταν καλός. Εγώ του κυνηγούσα του σουπεράδες τότε γιατί ήθελα να πάρω την ομάδα τζάμπα. Για τη δική σου, να οικονομήσουν αυτοί. Και βάλα το Σκόρδα και αχυράνθρωπο και κάνα τον Άρη σαν τα μούτρα του. Ή τότε. Μάλιστα. Πάλι καλά που τα καινούργια τα παιδιά. Αυτοί εδώ οι καινούργοι είναι καλοί. Δεν είναι καμιά μετάλλαξη σαν του άλλου. Αλλά πού να τολμήσει για το παρελθόν, μιλάει και το ασφαλού. Όπως οι άλλοι. Όπως η πολιτική, ένα πράγμα. Για όλους και για το χρέος της χώρας θένε η Χούντα, ο Παπανδρέου και ο Καραμάλης. Όλοι πεθαμένοι. Από τους ζώντες δεν φταίει κανείς. Μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Επειδή γεννήθηκες δηλός. Ναι. Γεννήθηκες δηλός και θα πεθάνεις δηλός. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρεις ότι στη δουλειά που δούλευα εγώ τόσα χρόνια και έκανα και το. Πριν από κάποια χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια. Ναι. Ρώτα πόσες εκατοντάδες Αργιανοί ερχόταν να παίξω και πετάγαν πέντε. Και εγώ μπήκα μπροστά σε χιλιά άτομα για να σε κλειτώσω. Άλλο, αλλιώς ήμασταν κάποτε. Επειδή αποδομής. Ναι. Καταστάσεις και ροκ καταστάσεις. Εσύ αποδομής. Εγώ έφυγα από εδώ με ελικόπτερο. Εσύ όταν ήρθε εδώ δύο γορίλες, ναι. Κατρακύλησες εδώ σαν τη χιονοστιβάδα και έβηγες. Ήρθαν δύο γορίλες. Με δύο γορίλες. Άστο το έργο, πάρε παρακάτω, δεν σε παίρνει. Πάμε παρακάτω. Δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει. Και παίρνει ένα. Ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Καλά, τράβα παρακάτω. Σε παίρνει ποιος θέλει. Τράβα παρακάτω που πας στο καπτατζόλο και τρέμεις στην πέση θύρα 10. Να τρέμε. Πας μεταφιεσμένος. Έλα, πάρε παρακάτω. Τράβα παρακάτω. Μόλις πήγα τη θύρα 10 κανένας κάτι τρέμει το φιλοκάρδι εδώ πέρα. Έλα, πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Καταρχήν υπάρχει ο Ηρακλής. Ποιος υπάρχει? Υπάρχει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Άρης. Ποτέ δεν έχω θέμα. Ευτυχώς υπάρχει ο Άρης τώρα, γιατί παλιά υπήρχε ο Σούπερ 3. Παλιά. Δεν υπήρχε ο Άρης. Κομπάρσος ήταν. Κατάλαβες. Τώρα δεν υπάρχει Ηρακλής. Δεν υπάρχει Ηρακλής. Άστο το έργο. Έλα, τράβα δηλαδή, τώρα. Άμα φύγει ο Καρυπίδης σήμερα. Δράμα. Κηδείες. Λέω τώρα, άμα φύγει ο Καρυπίδης. Τι θα λένε τα μία. Θετικό πρόσημο θα έχουν ή αρνητικό. Εσύ τι λες θα έχουν. Εσύ πες μου. Εγώ λέω θα είμαι θετικό. Έτσι λέει η ιστορία. Εγώ πάω ρωτάω στα οίκα, στα τέμπα, πάω ρωτάω, μη στεναχωριέσαι. Σε προμηθευτές πάω ρωτάω, δεν κάθομαι σαν και να μπεκρουλιάζω με τα μαγνήσια τα αυτά που πίνεις. Ναι, καλά κάνει. Ναι. Η καρτέλα του Καρυπίδη τι θα λέει. Η καρτέλα του Καρυπίδη τι θα λέει.
Πες μας τι θα λέει. Εγώ λέω θα λέει 8,5 εκατομμύρια. Τι 8,5 εκατομμύρια. Ότι χρωστάει ο Καρυπίδη. Ότι έχει να παίρνει. Τι χαζός είναι. Ναι. Δηλαδή από κάπου αυτός. Ναι. Δεν πρέπει έτσι να λες εσύ. Η καρτέλα του Σαββίδη τι εγώ θα λέει. Εγώ λέω του Σαββίδη. Πώς θα λέει. 11,5. 11,5. Πάμε παρακάτω. Ντάξει. Τράβα παρακάτω. Λέω. Γιατί παραπάνω από αυτά εγώ δραχμή. Γιατί τον Άρη τι έτονε. Τον πήγε από τη μισό μισόλεπτο. Καλά κάνει και λέει. Γιατί τον Άρη τον πήρε γάμα εθνική με το από το σουφλί και τον βγάζει Ευρώπη. Και αύριο. Είπα εγώ ότι αύριο, αυτά είναι ανέντιμα λεφτά. Περίμενε, ρε. Περίμενε. Έχω τι λέω. Περίμενε. Γιατί αύριο μπορεί να βρεθούν δύο ραπτόπουλοι να πάνε να οργανωθούν, να κάνουν του φιλάθλου και να τον πούνε δρόμο. Άντε μπράβο. Αυτό είπαμε αυτό... ότι καλό ο Σαββίδη. Καλό. Διασφάλιση. Καλό και Καρυπίδη. Άντε μπράβο. Είπα εγώ κακό. Γιατί το λε με κακότητα. Γιατί ψυχή σου έχει μια χρονιά μέσα. Επειδή το δικό σου το ρεπορτάζ είναι ημιτελέ. Ημιτελέ. Δεν τα λε. Τα λε όλα. 4,5 λαβρομιά. Αν ξύλο. Αν πάθει ότι έπαθε ο πρόεδρο τη Λέστερ και πέσει το ελικόπτερο, τι θα γίνει μετά. Ναι, άσε το ελικόπτερο τη Λέστερ τώρα που έπεσε. Δηλαδή, άμα έρθει ο βιολογικός καθαρισμός και σου κάνει καθαρισμό στην ψυχή, θα βγάλει τρία μεροκάματα παραπάνω από ό,τι θα βγάζει στους άλλους. Τέλειο είναι, πας τα θέματα. Μπαλάνε τα τελάνε. Δεν είναι θέματα αυτά. Καλά είναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο καλό και ένα πολύ μεγάλο κακό. Πες το κακό πρώτα. Λοιπόν, εγώ θα τα πω όπως τα λέω. Θα πω πρώτα το καλό. Θα πω πρώτα το καλό. Μπράβο, Γρηγόρη, μπράβο. Εσύ συνέχισε να κάνεις βλακίες σου. Ναι, ναι, ναι. Και προσπάθησε να κάνεις κάτι καινούργιο. Βρε, έλα, τελείωνε. Άσε το ρεπερτόριό σου, είπαμε. Ναι, άσε τους άλλους να κρίνουν το ρεπερτόριο το δικό μου. Άσε το ρεπερτόριο το δικό μου. Θα το κρίνω κι εγώ. Άσε το δικό. Δεν κατάλαβα. Κλείς το ρεπερτόριο. Θα το κρίνω, ναι. Μπούλι, λέ. Λοιπόν. Φίλε, τα μούτρα σου τα είδα. Βράσ' τα μούτρα μου εμένα. Λέγε το ρεπερτόριο. Κάνα λοιπόν. Τέταρτο ρεπερτόριο. Πρώτον, είναι ευλογία για τον Άρη ότι γυρνάει μετά από τόσα χρόνια, μετά από όσα πέρασε. Α, έκθεση ιδιό θα κάνω. Και βγαίνει στην Ευρώπη. Αυτό είναι. Αυτό όμω. Αυτό είναι το καλό. Είναι κακό. Ακόμα καλύτερο το διεκδικεί και κάνουν όνειρα και για την τέταρτη θέση. Mm. Γιατί σου λέει ο Αριανός, δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάει κομπούλα. Μπάλα είναι. Ναι. Άσε που αν βγω τέταρτος, ναι. Θα γλιτώσω 15 μέρες από το καλοκαίρι. Ναι. Όφελος του και αυτό. Βρε, πας στο κακό. Ναι. Ποιο είναι το κακό. Τελειώνει η χρονιά φέτος. Ναι. Ο Πάο Κόλα δείχνει ότι παίρνει πρωτάθλημα. Να πάρει και κύπελο. Ο Άρης τερματίζει τέταρτος ή πέμπτος. Ποιες είναι οι απαιτήσεις του Αριανού για την επόμενη χρονιά, για παιδί μου. Ποιες είναι? Οι απαιτήσεις του Αριανού για την επόμενη χρονιά. Να πέσει το αεροπλάνο. Όχι, σοβαρά, μην. Ναι, αυτό σου λέω. Οι απαιτήσεις του Αριανού για την επόμενη χρονιά, ποιες είναι? Να πέσει το αεροπλάνο. Αυτομάτως, ρε φίλε, ποιες είναι μετά. Στο λέω εγώ. Ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Άντε πάλι. Με τι θα έκανε. Τελειώνει φέτος. Σε λέω τι λένε ο Βρωμιάρης Αριανός στην ψυχή. Ρε, ας το Βρωμιάρη, το ρεαλιστή θέλω να πει. Σου πω εγώ. Τελειώνει φέτος και παίρνει τέταρτη θέση. Μάλιστα. Με τι θα είναι ικανοποιημένο του χρόνου. Θα πέσει το αεροπλάνο του Σαββίδη. Πρωτάθλημα θα θέλει. Ναι, άκου, άκου, άκου. Ο Αριανός του χρόνου θα σου ζητάει πρωτάθλημα. Θα ζητάει να καταστραφεί ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να φτάσει τίποτα. Θα είναι ο νους του στον ΠΑΟΚ. Του Αριανού το ρεπορτάζ θα είναι στον ΠΑΟΚ. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Όσοι κάνουν ρεπορτάζ ΠΑΟΚ θα κάνουν μεγάλες ακροματικότητες. Πάμε παρακάτω. Το λιγότερο κύπελο και τρίτη θέση να μου στέλνουν μηνύματα. Το λιγότερο. Κύπελο και τρίτη θέση. Ωραία. Πολύ ωραία. Το λιγότερο. Καταλαβαίνω αυτό τι σημαίνει. Φεύγει ο προπονητής. Γιατί την πήρε γραμμή και σου λέει: αυτοί εδώ ζητάνε πράγματα παράλογα. Την κάνω κατσίκα. Έρχεται ο Ζουνίδης και κρεμίζεται το κάστρο. Άσε ρε κόκκινε, τα ξέρουμε, τα έχουμε πει και εμείς αυτά. Ότι οι Αριανοί βλέποντας τον ΠΑΟΚ και πάνω με τη ζήλια τους και την αυτή τους θα θέλουν να βάζουν τον στόχο πάρα πολύ ψηλά. Πάλι αποδομήσω ό,τι λέω. Τι αποδομώ, δεν το αποδομώ. Πάλι αποδομήσω ό,τι λέω. Εντάξει, τα ξέρουμε. Εγώ μιλάω με ρεαλισμό. Εντάξει, εντάξει. Νίκης ο Άρης, δεν έχασε όπως περίμενες ναι. Εσύ. Λοιπόν, δεν περίμενα, τι θα έκανα εγώ. Τι θα έκανες, οκ. Okay. Και λέω από τη στιγμή. Τι κάνει η ομάδα σου. Που χάνει. Αυτό, ναι. Έχασε. Ναι, ναι. Είπα κάτι τώρα να ακουστεί. Πάμε παρακάτω. Ακούστηκε. Είναι γνωστό για το μάθημα. Τι χάνει η ομάδα σου. Ναι. Εντάξει. Ό,τι μπλε βλέπει, βγάζει και. Καλά, καλά, ναι. Λοιπόν, και ρωτάω τώρα. Εδώ που φτάσαμε. Πάλι τα ίδια. Οι απαιτήσει ανεβαίνουν. Το είπαμε, ναι, τελείω έκλεισε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Το να περιμένει να πέσει το αεροπλάνο είναι ουτοπία. Ναι. Είναι τεράστια ουτοπία. Είναι σαν αυτό. Το οποίο λες και εσύ. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται. Ξέρεις ρε τι περιμέναν χθες οι Αριανοί. Τι. Να διακοπεί το προτάσμα για τα επεισόδια που γίνανε και να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνει ο νους ο ανθρώπινος. Πώς το αεροπλάνο κοιτάει να πέσει. Πώς να διακοπεί για πες μου. Ρε πουλάκι μου, είδα 10 Αριανούς. Ναι. Ξέρεις τι με είπαν και οι 10. Πες. Υπάρχει πιθανότητα να διακοπεί το προτάσμα, να μην το πάρει κανένας. Αυτά κοιτάγανε να πούνε. Κλείνει η παρένθεση. Άλλα θέματα. Ωραία τέχνη. Ναι. Αυτή είναι η ψυχή του. Βλάμ και σαν τη δικιά σου. Πλυντήριο δεν. Να ανοίξω ένα πλυντήριο ψυχών γιατί με τα αυτοκίνητα θα έχουμε ανταγωνισμό. Έχουν καθορίσει πολύ πράγμα να πω. Βέβαια. Βιολογικό καθαρισμό θα σας κάνω. Έλα, τελείωνε τα μούτρα σου. Πέρασε τροπολογία. Ορίστε.
Χαίρομαι για κάτι. Γιατί χαίρεσαι, πέρασε. Πέρασε τροπολογία. Ευχαριστούμε κύριε Σαββίδη που πήρε τηλέφωνο τον κύριο Τζαγαλώτο και του είπε. Τον είπε. Τον κύριο Τζαγαλώτο. Τον έκανε τζα. Τον κύριο Τζαγαλώτο κάνει τζα. Το τζα το έκανε ναι. Τζα. Ο οποίο να πούμε ΣΥΡΙΖΑ είπε πάρε και ΣΥΡΙΖΑ να κλείνει ένα ψήφο. Από μπαμπά είπε ευχαριστούμε κύριε Σαββίδη. Ευχαριστούμε κύριε Σαββίδη. Άκουτα. Πείτε ευχαριστούμε κύριε Σαββίδη. 50% είναι τα χρέη. Τώρα μειώθηκαν. Τα ξέρει ποια είναι. Τα ξέρω, ναι, τα νούμερα θα τα πει. Τα είπα. Πόσα ήταν όλα. Και τα χρέη προς το δημόσιο. Φρέ, όλα πόσα είναι, άστα. Θα... 1,5 εκατομμύριο. Είναι όλα μαζί. Τα χρέη προς το δημόσιο ναι, ναι. Πληρώνονται 100%. 100%. Ναι. Ναι. Τα χρέη προς τρίτους. Διακανονίζονται. 50%. 50%. Και διακανονίζονται. Κάτι που έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Άρα το δημόσιο. Όχι. Δεν το πληρώνει. Άρα ναι. Το πληρώνει. 100% το πληρώνει. Πληρώνει το δημόσιο. Ναι. Ναι. Και, τι και το 50% προς τρίτους. Προς... Γιατί είναι χρέη αλλού. Ναι. Χρέα. Όχι άλλο από αυτόν και άλλο πληρώνει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Και τα λεφτά πόσα είναι. 1,5 εκατομμύριο. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ποιο θα τα δώσει. Θα ξεκαθαρίσει ναι. Το τοπίο ναι. Και θα φανεί. Ναι. Αν όντως οι κύριοι οι οποίοι διοικούν σήμερα ναι. Ήρθαν για τουρισμό ναι. Ή ήρθαν γιατί έχουν όνειρα για τον Ηρακλή. Ναι. Εγώ χαίρομαι που πέρασε τροπολογία. Ναι. Για να δεις τι. Γιατί θα φανεί τώρα αν ήρθαν για τουρισμό. Ναι. Ή αν ήρθανε για να κάνουν μια. Κύριε, αυτοί πες τα ονόματά τους. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο άλλος. Και ο κύριος. Ποιος είναι ο άλλος. Ο Θεοδωρίδης. Γιατί γελάς. Ρε φίλε, αν δεν παίρνουν στην τροπολογία, θα υπήρχε η δικαιολογία. Σωστό. Ότι μας πολεμάνε. Σωστό. Τώρα όμως. Τώρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ναι. Οχ. Τώρα να δω λοιπόν κύριοι, οι οποίοι ευαγγελιζόσταν όλο αυτόν τον καιρό. Ναι. Αλλά δεν λέγατε στον κόσμο ναι. Ότι όταν κάνεις μια καινούργια ανώνυμη εταιρεία, ναι. Τα χρήματα μέσα για 6 μήνες είναι κλειδωμένα βάσει νόμου. Ναι. Είτε λέγεται ΑΕ, είτε λέγεται ΠΑΗ, είναι κλειδωμένα. Δεν τα μπλοκάραν. Μπορεί να τα μπλοκάρουν τώρα. Δεν είναι μεγάλο μέτρο τώρα από του δύο. Ο ένας από τους δύο, ο Αμερικάνος. Ο άλλος ο Τόμ Παύλα Θανάσης Παπαδόπουλος. Ο άλλος τι είναι εκεί. Ο άλλος. Τι. Συνέτερος. Τι θα πει συνέτερος, αφού δεν έχει βάλει. Εμένα ρωτά. Έβαλε. Ναι. Το τι έβαλε, πόσα έβαλε και γιατί έβαλε. Τις δεν το ξέρω. Έχει. Ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Ναι. Μάλιστα. Και τι περιμένεις τώρα εσύ. Εγώ τώρα περιμένω τώρα που ξεκαθάριζω το οποίο. Όχι, εσύ τι περιμένεις, τι περιμένεις, θα γίνει. Περιμένω να θα κάνουν. Εγώ ξέρω τι θα κάνουν. Για πες μου. Παρανόλαμα του πυρός, ό,τι προλάβουν θα κάνουν. Καλά. Πόσα μάτσα έχει ακόμα. Πόσα παιχνίδια έχει, αλλά 8. Θα μπαλώνουν ο ένας με τον άλλο τώρα. Τι έχει να γίνει τώρα, σώθηκε τουλάχιστον η ομάδα. Ή έχει ακόμα μαθήματα. Τώρα είναι τραγικό να μιλάμε για τον Άκη και σωστή. Την αλήθεια να πούμε. Σώθηκε ή παίζεται ακόμα η παραμονή. Μαθηματικά έχει σωθεί. Μαθηματικά. Πόσοι πέφτουν, 6. 4. 6. 6 πέφτουν. Και 6 να πέφτουν. 6 δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα από ρεπορτάζ. Ναι, ρε. Από τον έκτο από το τέλο ξέρει πόσου βαθμού έχει. 2. Μαθηματικά δεν σώθηκε. 2. Τι έχω. Από τον έκτο που πέφτει έχει 2 βαθμού διαφορά. Πάνε σε διάλειμμα. Και για την ομάδα σου να έχει καλύτερο ρεπορτάζ άλλη φορά. Τουλάχιστον για την ομάδα. Άντε, διάλειμμα. Άντε. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδάρα Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά ή Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοδοτηματικά, φαλακρούς, οτιδήποτε πρόβλημα και αν έχετε. Σας το λύνει ο κλειδάρας στο 85-27-27. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, μιλήσαμε για τον Άρη, είπαμε για τις μεγάλες προσδοκίες οι οποίες δημιουργούνται με την κατάκτηση. Σε αυτό τώρα πρέπει εμείς, σαν άνθρωποι που έχουμε media, να έχουμε τις σωστές βάσεις. Μην τους τρελάνουμε τους Αριανούς. Δηλαδή μην τους πούμε πάτε για τρίτη θέση, συγγνώμη, για τέταρτη θέση κτλ. Φτάσανε στην πέμπτη θέση, είναι το τόπο. Αυτή τη στιγμή τι άκουσα να λέω. Ναι. Εγώ λέω ότι φοβάμαι. Ήδη μου έχουν έρθει μηνύματα και στο κινητό μου. Έχουμε απαιτήσει για πρωτάθλημα και κύπελλο. Καλά, εντάξει τώρα. Το 301. Οι απαιτήσει του χρόνου είναι η διεκδίκηση του πρωταθλήματος και η κατάκτηση του κυπέλλου. Εντάξει, ας αλλάξουν ομάδα. Ας γίνουν δηλαδή, Ολυμπιακοί. Εσύ Σταύρο, τώρα συγγνώμη. Εντάξει. Να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, αν ενισχυθεί. Από τον ΠΑΟΚ που θα ενισχυθεί. Είναι χαζή η Αριανή αυτή. Αυτοί οι Αριανοί που στα γράφουν είναι χαζή. Και πρέπει να είναι και μεγάλη ηλικία. Πρέπει να είναι δηλαδή. Αυτοί που έχουν φάει, να πούμε, ξύλο από το Σαουρίδι. Τα νέα τα παιδιά, 25άρδες, 20άρδες, 18, 24, έχουν πιο καλά μυαλά από τους παλιούς Αριανούς. Ευτυχώς οι Αριανοί γεννάνε έξυπνα παιδιά. Οι ίδιοι σαν βλάκες και φοβητσιάριδες βγάζουν έξυπνα παιδιά, καλά έξυπνα παιδιά. Και καλή κερκίδα, και κερκίδα όχι παρεμβατική, και όχι να δέρουν ο παδός τον οπαδό γιατί έχει άλλη άποψη. Όλες αυτές του λεπρού τις συμπεριφορές δεν τις κάνουν τώρα στον Άρη.
Ο 301 που είναι 60 χρονών, ο 501 που είναι 50 χρονών και έχει φάει ξύλο από τον Έγκρι και τον Σαωρίδη, έχει κατάλοιπα ο άνθρωπος. Και ζητάει τώρα, από τον Ολυμπιακό που είναι παραγοντάρα, να πούμε, τον Καρυπίδη να πάρει στο πρωτάθλημα. Ναι, κάντε μια λαϊκή βάση, 20.000, δώστε 200 ευρώ, 300 ευρώ, 500 ευρώ κάθε χρόνο. Εντάξει, θα τα πάρει ο Καρυπίδης, θα πάρει τρεις παικταράδες, δώστε και άλλα 200 να έχει τους διαιτητές και άλλα 500 να έχει τους δικαστές. Φίλους, ξέρω εγώ, να πάει με δικηγόρο καλό, αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι γίνεται τίποτα παράξενο στις αίθουσες, αλλά άμα έχεις ένα δικηγόρο πλούσιο και δυνατό, αλλιώς διαβάζει τον νόμο, ρε. Κλείνει η παρένθεση. Ας τώρα τους Αριανούς, τώρα τους 45άριδες και 50άριδες που βλέπαν τον Σαωρίδη σαν το Μόγκολο που έβγαινε από τη θύρα 3 και κρυβόντουσαν από κάτω και ήταν τα βρακιά τους κατουρημένα. Για όσους προσπαθούν να αποδομήσουν μαζί με το διπλανό μου τη χθεσινή επιτυχία του Άρη. Ποιος αποδομεί? Όχι πάντα, μα εσύ αποδομείς γενικότερα. Δεν αποδομώ τίποτα. Όχι, για όσους επιχειρούν και να πούμε ποιος Απόλλων και. Ποιος Απόλλων? Ο Απόλλων έχει βγάλει την ψυχή όποιο έχει αντιμετωπίσει. Δεν μου λες, τα γκολ του Άρη, τα πανηγύρισε κανένας παίκτης. Ποιος αποδόμησε? Εδώ ο Φετβαζίδης έβαλε γκολ που βάζει κάθε 8 χρόνια και δεν πανηγύρισε τον γκολ. Ο Σέζαρεκ, πώς το λένε, ο Σέντερφορ, πώς το λένε, ο Γιούνισεφ. Ο Γιούνες. Τον έκανε Σέζαρεκ. Γιούνισεφ τον έκανε. Δεν έβαλε γκολ. Πανηγύρισε κανένα γκολ. Ποιος αποδόμησε? Για πανηγυρίσει ο γκολ, μα βάλω αυτόν τον πεθαμένο. Αυτός, άμα παίξει με την επανομή και τη μηχανιώνα, μπορεί να χάσει με την επανομή. Goal. Εντάξει τώρα, να λοιπόν, που να λοιπόν που επιπαντελίδη. Βάλανε εκεί το κουφάκι το Βελέτζα εκεί προπονητή, να πούμε. Δηλαδή, φταίει ο Βελέτζας. Όχι βέβαια, δεν φταίει ο Βελέτζας ο άνθρωπος. Με 11 Έλληνες πάει να κερδίσει τώρα. Πού πας με τον Έλληνα? Γιατί? Με τον Έλληνα. Γιατί, συγγνώμη, με 11 Έλληνες δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα? Ο φίλος σου, ο Δόνης, ναι, και έκανε επικές εμφανίσεις. Ο Ισού είναι Έλληνας, ο Κουλυμπαλή είναι Έλληνας. Ο Κάτσι είναι Έλληνας. Ποιος είναι Έλληνας? Έπαιζε ο Κάτσι στην αρχή. Ο Στάλιν, πώς το λένε, ο Στάλιν, ναι. Ο είναι Έλληνας. Ο Μπακέτο είναι Έλληνας. Και ο Χίτλερ, ναι. Είχε Χίτλερ, Στάλιν, Ντοστογεύσκι. Με τον Καλατζίδη έχεις καλές σχέσεις. Εγώ? Ναι. Δεν έχουμε. Έχεις καλές κακές σχέσεις. Δεν έχουμε παρτίδες. Δεν έχεις παρτίδες. Μια χαρά σχέσεις έχουμε, ρε, λέγε. Μπράβο, πάρ' το τηλέφωνο και πες γιατί έκαναν απεργία σήμερα οι παίκτες της Καλαμαριάς για τα λεφτά που δεν πήραν. Να δούμε τι έγινε εκεί. Ο Απόλλων είναι δεύτερος και σου ενδιαφέρει, δηλαδή αμέσως με το που είναι δεύτερος. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν κερδίσει την ένσταση είναι δεύτερος. Ποια ένσταση κερδίσει? Πριν απεργία κάνανε οι παίκτες, το ξέρω ότι είναι δεύτερος και μπαλάρα παίζει και προπονητάρα έχει. Ναι. Αλλά και παράγοντας ο προπονητής. Τι γίνεται τώρα? Το λάθος του Καλαϊτζίδη είναι ότι θέλει να τα κάνει όλα. Ναι. Και τον πρόεδρο. Πριν σήμερα δεν κάνανε προπόνηση οι παίκτες από τότε. Να το μάθουμε. Κάτι μπορεί να μάθει. Τι κάνεις εδώ πέρα? Γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο το χάρι το Δημάρα και ρωτάς εμένα? Άντε πάλι. Και γιατί το κάνεις στον αέρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν το κάνω? Εσύ γιατί, αφού έμαθες ότι κάνανε απεργία, γιατί δεν τον πήρες τηλέφωνο? Εδώ έστειλες τον άλλον για να πάει να δει πώς κάνει προπόνηση. Σε ένα τέταρτο θα στα site. Τι θες? Γιατί δεν πήρες ένα τηλέφωνο? Συνιάζει, ρε, δεν παίρνω. Θα μπουν στα site το που. Ο οποίο είναι με το Καρελάκι. Γιατί πρέπει να βγάζουν οι άλλοι τα κάστανα του φωτιά μια ζωή? Δεν κατάλαβα. Κάστανα, ρε, σου έδωσα μια είδηση. Ξέρεις ή δεν ξέρεις? Δίνεις μια. Εσύ ξέρεις? Δίνει απλήρωτη. Απλήρωτη πόσο καιρό? Τρεις μήνες λέει. Τρεις μήνες. Ναι. Μάλιστα. Okay, θα έτσι το λένε. Θα το μάθω. Τι θα το μάθω? Θα το μάθω. Πότε θα τελειώσει? Άρα θα το μάθω. Να σου πω κάτι. Είναι επιτυχία δική του. Είναι μεγάλη επιτυχία δική του ότι αυτή την πορεία την κάνουν και απλήρωτη. Αυτό έχει να πει. Βεβαίως. Πόσο ξύλο. Άρα, άρα τον έχουν εμπιστοσύνη. Δεν θα τους πουλήσει και με απλήρωτους ποδοσφαιριστές έκανε το comeback και είναι μόλις κερδίσει και την προσφυγή δεύτερος. Ρε, αυτός που είναι προπονητής είναι μαγιά του. Του, ναι, αυτός. Άρα τι λέμε, μπράβο στον προπονητή Καλαϊτζίδη, αλλά κατακρίνουμε τον πρόεδρο. Τον σέβονται σαν προπονητή, ναι. Αλλά ναι, ναι, μαγκά, θέλουμε και τα λεφτά μας. Ναι. Δηλαδή δεν κατάλαβα, αυτό είναι τίμιο. Ναι. Άρα παίζουν καλά, δεν πουλάνε την ομάδα στο χορτάρι. Ναι. Αυτό δεν είναι ανέντιμο. Το για ποιο λόγο δεν έχουν πληρωθεί, αυτό πρέπει να μάθουν. Για μάθετε, για εσύ που τα ξέρεις. Γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο να μάθεις? Εσύ γιατί δεν παίρνεις? Και εσύ ανακατεύεσαι. Εγώ δεν γνώριζα, φίλε. Εσύ τι έχω, εσύ δεν γνωρίζεις τίποτα. Εσύ αμαθείς. Άλλα θέματα. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι. Κάτι που δεν ξέρεις είναι να μάθει αυτό. Τι αμάθει, να δω βούηξε ο τόπος, να πούμε. Πάρε παρακάτω. Βούηξε ο τόπος. Βέβαια. Πού, για πες μου. Εδώ λένε, πάει από Απόλλων και άνοδο και σήμερα κάνουν απεργία οι παίκτες. Θα μας τραλάνεις. Δεν είναι πέμπτος. Δεν είναι όγδος. Ναι. Τι είναι, δεν είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Έκανε μια πορεία και πάνω στην πορεία αυτή βγαίνουν και κάνουν απεργία. Τι είναι, ναι, ξύλος. Ναι. Ρε Σικόκινα, τι λέτε? Αλήθεια λέει, τι λέτε? Ποιο πρωτάθλημα θέλει ο Άρης? Δεν λένε ευχαριστώ που ήρθε ο Καρυπίδης γιατί έκανε ομάδα και ξαφνικά θέλουν πρωτάθλημα? Εδώ έκαναν 4 χρόνια πάλι να γύρω στην πρώτη εθνική. Α, και να θυμάσαι,
Στο λέω τώρα 19 του Μάρτη. Και ώρα 3 παρά 20. Το λέω μονοματεπώνυμο. Σήμερα που έγινε αυτό με τον Ηρακλή για τα χρέη, ξέρεις, δεν θα πληρώσουν φράγκο και θα βγαίνεις πάλι στο ράδιο και θα δουλειάζεις. Δημήτρη, δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Είπα ότι θα φανεί ξεκάθαρα ποιες είναι οι προθέσεις τους. Εγώ είναι να ουρλιάξω, γιατί να ουρλιάξω. Ποιες προθέσεις να είναι, ρε. Δεν βάζουν φράγκο. Να ουρλιάξω, γιατί. Εγώ να ουρλιάξω. Τι προθέσεις. Εγώ δεν έχω οικονομική συναλλαγή με τον Ηρακλή. Εντάξει. Εγώ είμαι παδός του Ηρακλή. Έχει διαφορά. Ό,τι μάθω το πω, και καλό και κακό και στραβό. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έχω πολύ χαμηλά την μπάλα για το τι θα γίνει και ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ένα θέμα το οποίο έχει περάσει τα ψηλά και αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε είναι ο τελικός του κυπέλου. Έλεγες ότι η επιθυμία σου είναι να παίξει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για να έχουμε δουλειά. Σωστά. Τι δουλειά να έχουμε, για να έχω διαφημίσει, ούτως ή άλλως δεν έχεις, πώς το λένε, με το εμπορικό δεν ασχολείσαι. Μπορεί να προσγειωθείς κάποια στιγμή. Προσγειωμένος είμαι. Τι να έχουμε δουλειά. Δηλαδή άμα πέπιξε Λαμία ατρόμητο, αυτό δεν θα έχεις παραπάνω. Το να έχουμε δουλειά είναι γενικό. Α, γενικό. Λοιπόν, εσύ είπα ότι είπες, ναι, μακάρι να παίξει πάω ΚΑΚ και να έχουμε δουλειά. Όχι, να δω Καστοριά Ηρακλής στον τελικό. Φυσικά πάω ΚΑΚ θέλω. Φυσικά. Μαθαίνεις τι σκέφτεται η κυβέρνηση. Όχι, για πες μας που έχεις φίλο το Μάρδα. Λοιπόν, μην μπερδεύεις τη φιλία με οποιαδήποτε άλλη σχέση. Γι' αυτό ακριβώς, για πες. Η λέξη φιλία είναι ιερή. Ναι. Λοιπόν. Έχεις κανένα πλούσιο, κανένα φτωχό φίλο έχεις. Όλοι οι φίλοι μου φτωχοί είναι. Έχεις κανένα φτωχό φίλο. Όλοι οι φίλοι σου έχουν καλύτερο. Για πες μου ένα φίλο μου πλούσιο. Ένα. Και πες μου ένα φτωχό είσαι. Όλοι φτωχοί είναι. Γιατί είναι από τους φίλους. Α, παρακάτω. Όλοι οι φίλοι μου φτωχοί είναι. Έλα, τελείωνε. Σιγά μην καθόμουν μαζί σου, αν είχα φίλους πλούσιους, ναι, και ήμουν αβολεμένος. Λοιπόν. Θέλουν να κάνουν το παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Μία σκέψη. Πολύ καλή. Μην προσκλήσεις. Μπράβο. Προσκλήσεις. Η άλλη σκέψη είναι ότι θέλουν να τον κάνουν στο εξωτερικό. Ακόμα καλύτερη. Ρε φίλε, αυτά δεν λέγονται μέτρα, αυτά λέγονται ημίμετρα. Όχι, μια χαρά τα λέω. Μπράβο την κυβέρνηση. Μπράβο. Αυτά δεν λέγονται μέτρα, αυτά λέγονται ημίμετρα. Και πιστεύω ότι είναι τραγικοί αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Ποιοι θα πήγαιναν στον τελικό, οι οπαδοί. Εμείς από την τηλεόραση δεν τα βλέπαμε. Εσύ θα πας στο. Εγώ θα πάω με σαν ρεπόρτερ. Ναι, ούτως ή άλλως θα πάω. Λοιπόν, λέμε τι γίνεται. Εγώ λέω ότι. Ποιος δεν θα πάει δηλαδή. Η οικογένεια με τα παιδιά δεν θα πήγαινε στον τελικό. Πάει σκοτωθεί κανένα με κανένα κοντάρι. Καλά κάνει η κυβέρνηση, μπράβο το ΣΥΡΙΖΑ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Τι. Στο εξωτερικό, βέβαια. Ποιο σκονίζει τον κουραμπιό του. Ποιο κουράμπιε. Θε άποψη. Μπορείτε ρε ζώα Έλληνες. Ρε ζώα Έλληνες, μπορείτε να βρεθείτε σε έναν χώρο με άλλους μαζί. Δεν μπορείτε. Το μόνο μέρος. Μα τι τώρα λέει η ζώα τους Έλληνες. Το μόνο μέρος που μπορεί ο Παοξής με Αριανό, ο Ολυμπιακός με Παοξή, ο δεξιός με τον αριστερό, ο χουντικός με τον ακροαριστερό να μιλήσουν σε ένα χώρο και να μην πέσει ξύλο είναι η Μαρμίτα, φίλε. Σε κανένα άλλο χώρο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μόνο στη Μαρμίτα του Ραπτόπουλου μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το κατάλαβες. Οποιοδήποτε αλλού πάτε είστε καταδικασμένοι εις θάνατον. Το καταλαβαίνεις, ναι, ίο. Δηλαδή λες ότι αν θα γίνει στο εξωτερικό. Άμα γίνει στο εξωτερικό θα γίνει ένα παιχνίδι, πιο ελεύθερα να παίξουν οι ομάδες, ξύλο δεν θα πέσει, καπνογόνα δεν θα έχει, μαχαίρια δεν θα έχει, αλυταράδες δεν θα έχει. Μια χαρά παιχνίδι θα γίνει. Θα το δούμε στην τηλεόραση εμείς εδώ. Εμείς θα πάμε να το κάνουμε ένα μετάδοση με τον Μπόγκο Λόγκο και όλα με έλεγαν. Ποιος θα χάσει δηλαδή άμα γίνει στο εξωτερικό. Ποιος θα χάσει. Οι οπαδοί που δεν πάνε. Δεν κλαίμε για τους οπαδούς. Σιγά. Ο φίλος είναι 35 χρόνων. Έχω πάει σε 4 τελικούς με το σύνδεσμο Τούμπα, Πάτρα, Καφταζόγλιο, ΟΑΚΑ. Θέλω κύπελο. Είναι αυτός? Ο Τάσος, είναι 35. Θέλεις κύπελο? Του χρόνου θέλει κύπελο. Πάρε στον Αλεξιάδη εκεί και στον Σπυρίδωνα να σου δώσουν ένα αυτόγραφο. Που θέλεις κύπελο εσύ. Πολλά θέλεις. Έλα. Απαγορεύεται να λέει τα θέλω. Ναι, άσε ρε θέλει. Πολλά θέλεις. Επειδή έλεγες μόνο μεγάλη. Ναι, άσε ρε με. Άσε μη δεις το Σαωρίδη στον δρόμο και σε πιάσει κανένα σύνδρομο. Και τρέμει το φιλοκάρδι σου. Άσε τώρα που θες και κύπελο σε 35 χρονών. Θέλεις κύπελο. Τι κακό είναι να θέλει. Άσε, και εγώ θέλω μια τζάγκουαρ. Άσε με θέλει κύπελο. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι αν η πολιτεία αποφασίσει να το κάνει στο εξωτερικό, ναι, θα είναι καλό. Βεβαίως. Όπως και αν αποφασίσει να το κάνει και κλεισμένο των θυρών, ακόμα καλύτερο. Θα είναι ακόμα καλύτερο. Mm, ναι. Δεν είναι προτιμότερο η πολιτεία, ναι, να αποφασίσει κάποια στιγμή να σπάσει αυγά. Τι να σπάσει αυγά. Γιατί να τα σπάσει τα αυγά. Γιατί να σπάσει τα αυγά. Γιατί να έχει ένα νεκρό ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη πριν τις εκλογές. Γιατί πρέπει να έχει νεκρό. Γιατί με μια εκατομμύριο δεν μπορεί να γίνει. Όπως με, όπως με τη Μέρκελ, ναι, υπήρχαν 2.000 αστυνομικοί και 5.000 αστυνομικοί. Η Μέρκελ είναι Μέρκελ, δεν είναι ο Γλύκος. Και το έκανε, ναι, και σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ αυτό. Του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακού. Ναι. Ας φροντίσει να υπάρχουν οι ανάλογοι αστυνομικοί. Να μην μπορεί να περάσει ούτε
ούτε οδοντογλυφίδα μες στο γήπεδο. Ναι, ναι. Και να γίνουν όλα καλά. Αφού έχει ελίπτυξη, να σου πω κάτι. Και να έχει face control κανονικό. Θες απάντηση. Γιατί το κάνουν αυτό. Θες απάντηση. Είσαι και στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρεις. Δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άκουγα. Εγώ δεν σε έδωσα κάπου. Θες απάντηση τώρα. Το 90% των αστυνομικών είναι χρυσαυγίτες. Ποιο λέει εμένα σαν πολιτεία ότι θα μου τη στήσουν να γίνει και να μου τη ρίξουν την κυβέρνηση. Α, σου απαντάω σε πιο χοντρά θέματα. Για να μην την κάνω ανάλαφρη την εκπομπή, α τη σοβαρέψω πολύ. Είμαι εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ξέρω ότι από κάτω η αστυνομία μου το 80% είναι από κάτω με τη Χρυσή Αυγή αυτό. Ναι. Λοιπόν, οπαδί τη Χρυσή Αυγή. Δεν έχω ξυλώσει αξιωματικού, δεν πρόλαβα, δεν είχα τη δυνατότητα. Εντάξει. Και πάω, κάνω εγώ τελικό, πάω κάκι με κόσμο, να έχω εγώ δύο νεκρού από πιθανόν λέω εγώ στημένα επεισόδια και τέτοια και να μου τη στήσουν. Τι λένε κόκκινε. Γιατί να το κάνω. Σου απαντάω. Πέρσι σου απαντάω. Πέρσι στα λέω χοντρά. Πέρσι δεν το ήξερα αυτό. Τι ήταν πέρσι. Πέρσι το ΟΑΚΑ. Ναι. Πρόπερσι στο Βόλο, δεν το ήξερα. Ναι, είδε τι έγινε πρόπερσι στο ΟΑΚΑ. Ήταν τυχεροί που δεν είχαμε νεκρούς, γιατί εκεί λογικά θα είχαμε νεκρό οπωσδήποτε, είτε από πτώση είτε από μαχαίρι. Ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν είχαμε νεκρό. Mm. Είχαμε πολλούς τραυματίες με μαχαίρια, με πυρούνια. Με... Και το έκανε στο ΟΑΚΑ που είναι ένα ασφαλέστατο γήπεδο. Ωραία. Βλέπεις ότι το ΟΑΚΑ χθες δεν είναι πια ασφαλέστατο γήπεδο. Και σου λέει η πολιτεία. Με αστυνομία που δεν την ελέγχω. Σταμάτα λίγο, ρε. Με την αστυνομία που δεν την ελέγχω απόλυτα. Και μάλιστα έχω πολύ μεγάλες παρεκκλήσεις κομματικές. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 20 χρόνια εδώ να διορίσει κουμούνια αστυνομικούς μέσα, να τους βάλει μέσα και να είναι δική του. Είναι από την άλλη μεριά. Γι' αυτό το λόγο φοβάται. Και γι' αυτό έγινε και η κρίση των αξιωματικών. Εσύ πιέζει ο Τσίπουρα τώρα και πας στα επόμενα θέματα. Τι με κοιτάς. Αυτό είναι Τσίπουρα. Τι. Ποιος ξέρει τι έχει μέσα. Τι. Να μυρίσω. Για να μυρίσω. Απλό είναι. Απλό νερό είναι. Έλα χαζώσε. Απλό είναι. Ξέρω που τα κάνετε εσείς. Με έχεις δει εμένα εδώ με Τσίπουρο. Ο άλλος έπινε γάλα μέσα. Με είδες με Τσίπουρο ποτέ εδώ. Εδώ όχι. Αλλού ρε. Τι. Εδώ τι σχέση έχει. Πώς το λες αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Ξέρω μπορεί να μεράκλωσες ρε. Μπορεί να έχεις. Να μεράκλωσες. Ξέρω εγώ. Από τι να μεράκλωσες. Ξέρω εγώ. Μπορεί να με βλέπεις και να μεράκλωσες. Τι να σε πω τώρα. Εσένα. Ξέρω εγώ. Να δω εσένα και να μεράκλωσες. Ξέρω εγώ τι έχεις την καρδούλα. Τι είμαι εγώ αεροσυνοδός. Έλα τώρα. Η βούλα η πλατιπόδα. Έλα βρε τώρα βρε. Έχεις τρελαθεί τελείως. Εγώ. Από τότε που γυαλίζεις το πόμολο έχεις τρελαθεί τελείως. Έλα βρε τώρα. Άκου τι μου είπε, του αρέσω κιόλας. Λοιπόν, δηλαδή είσαι υπέρ όποιου μέτρου και αν πάρθει. Ναι, είμαι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Για ρωτώ τον κόσμο τώρα που μας ακούει. Τι με νοιάζει εμένα, ο κόσμος θα του δώσει 100 στάρια το μήνα παραπάνω θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος του τα δώσει παραπάνω, τι είναι ο κόσμος, ιδεολόγος είναι. Έχει πέσει πίνα εκεί κάτω. Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Σε έχουν πάρει 1000, ναι. Το χρόνο σου δίνουν 2 εκατοστά. Βρε δεν ξέρω τι θα κάνει. Και αισθάνεσαι και ικανοποιημένος. Ο κόσμος τόσο βόδις. Βρε γαγόρι μου, άλλο λέω εγώ. Βρε γαγόρι μου, ναι. Ο κόσμος ψηφίζει σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Άμα του πεις ότι θα σε διορίσω στο Δήμο μόνιμο, ξέρεις πως θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άσε τώρα, μην ψάχνεις να βρεις τώρα ιδεολογίες και ιστορίες. Εδώ οι μεγαλύτεροι ιδεολόγοι πιάνουν στα Σκόπια και βάζουν βενζίνη τώρα. Άσε, πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Και βέβαια. Ο τελικός δηλαδή για σένα τελειώνει εδώ. Σιγά το τελικό, θα παίξω μπάγκ με την άκρη. Και εσύ πώς θα σκοτωθεί. Άμα γίνει στο Λονδίνο. Ναι. Πώς θα πάω στο Λονδίνο. Πώς θα πάω. Στο Λονδίνο. Θα πάρω ένα μάξι 3 μέρες. Ναι. Και θα πάω στο Λονδίνο. Τι έχω πρόβλημα, έχω κάνω και τουρ. Θα πάω τον Ανδρώνη, θα έχω 3 μέρες άδεια. Ναι. Α τον κόκκινο μόνο, θα λέει, θα λιποθυμάει ο Ανδρώνης, θα λέει που άφησα, θα αφήσω με αυτό το βόδι μόνο την εκπομπή. Καλά που έχω να τα λέμε όλα τώρα. Αν δεν ήσουν εσύ, τι θα κάνω. Έλα ρε τώρα, πλάκα σε κάνω, τώρα σε κολλάω. Δεν θα μπεις αεροπλάνο. Όχι, δεν μπαίνω. Άρα θα γλιτώσει ο τελικός από μια παραβατική φυσιογνωμία. Ναι, καλά. Εντάξει. Φοβάσαι το Λονδίνο, ε. Το αεροπλάνο θα πάω, κανένα Λονδίνο δεν θα πάω. Τι αποβιτώ. Τι να φοβηθείς το αεροπλάνο. Μην πέσει η τουρμπίνα και σταματήσει και πέσω. Δηλαδή. Σε μηχανάκι, ποδήλατο και αεροπλάνο δεν άνευε. Αφού ξανέβει στο δικό μου το μηχανάκι. Ποιο? Στη δικιά μου τη Βέσπα έχει ανέβει πάνω από 10 φορές. Ναι, αλλά εσύ ξέρεις από Βέσπα. Μια φορά, δυο. Ξέρεις από Βέσπα. Άκου τον αλήτη. Ανέβηκε πάνω από 10 φορές μαζί μου. Δεν ανεβαίνω. Άμα είναι ναι, μετά από τότε ξέρεις πως σκοτώθηκαν φίλοι μας και γνωστοί και άγνωστοι. Εγώ με τα μηχανάκια. Εγώ την παράτησα την άνεση. Τέρμα. Για μηχανή είσαι τώρα. Όχι, δεν θέμα να είναι. Καλά κάνεις. Βλέπω πως οδηγεί ο κόσμος. Άκουγα τον Μπούζο προηγουμένως. Όχι, μην το πεις. Ναι. Δεν είμαι, γυρίζει το μυαλό. Όχι, όχι, που έλεγε φταίει ο περιφερειακός η κλίση. Έχεις δει ρε Μπούζο πόσο οδηγάνε οι Έλληνες. Εγώ τώρα σήμερα έκανα 2 παρανομίες. Πήγα για να περάσω τον κόκκινο, τον έκανα από δεξιά. Δεν θέλω να μιλήσω τι έκανες. Γιατί αν δεν είχα τα μάτια μου 14, χωρίς λόγο και αιτία θα είχαμε τρακάρισμα. Μεταξύ μας τώρα, να γελάει ο κόσμος. Αυτό ήταν ξυπνάδα που έκανε. Πέρασε από κλειστή στροφή. Επειδή πάντα αφήνω ένα μικρό κενό να υπάρχει, γιατί πρέπει να υπεγεννάει οπτικό πεδίο παντού, και αυτός πήγε και χώθηκε
Για να έρθει πρώτο στο σταθμό και έφτασε μετά από μισή ώρα. Ναι, γιατί πήγα από πάνω. Είναι που είσαι έξυπνος. Δεν πάω, έχω γούρι, δεν πάω πάνω από στενά και τέτοια. Λοιπόν, εγώ δεν έχω οικονομικέ αναλογέ με τον Ηρακλή. Εγώ είμαι παδό, έκλεισα τον Ηρακλή και πιο κόκκινο. Για πέρα μας κόκκινο, πότε πήγε τελευταία φορά βασιλιά αγώνα του Ηρακλή. Oh. Κάθε φορά που σε ρωτάει ο Κωστή, είχε δουλειά. Δημήτρη, πότε θε να πάμε παρέα στο γήπεδο. Πότε θε να πάμε παρέα στο γήπεδο, αφού είσαι τόσο μάγκα και μιλά με αυτόν τον τρόπο. Απαξιωτικά για το φίλο μα τον Γρηγόρη. Για πε μου λίγο, πότε θε να πάμε παρέα στο γήπεδο. Έτσι. Να δούμε, μπορεί να έρθει στο γήπεδο εσύ. Εσύ και τι ομάδα είσαι, ο περιέργεια. Γιατί εύκολα μιλάμε εκ του ασφαλού. Άμα γίνει στο εξωτερικό, φίλε Γρηγόρη και φίλε Κασίδα, θα πέσει το κλούδι στου αρκούδε. Το μία στο εξωτερικό δεν είναι μαθημένη εκτό Ρωσία και Γερμανία. Καλά, καλά, πάτε να κάνετε μαγκές έξω. Που δεν θα πάει κανεί σα, βέβαια. Άκου τι λέει. Και στη Γερμανία, φίλε μου, δεν είναι μαθημένη. Να πάει κάτω μάγκα. Και στη Γερμανία δεν είναι μαθημένη. Θυμηθείτε στο Final Four του μπάσκετ τι είχε γίνει μεταξύ Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών. Δεν θέλω να αναφέρω. Γιατί όταν οι Έλληνες πάνε στο εξωτερικό είναι κότες στα γήπεδα. Τολμάνε. Για να πάνε. Βρήκαν εδώ τον αστυνομικό, τον Σιριζέο ή τον ακροδεξιό ή τον Φουκαρά, τον Κιλάρα και τον άλλον που είναι στη security, τον Φουκαρά και τον βαράνε και τον δέρνε και κάνουν τους μάγκες. Για τράβα πάνω να δεις. Να δεις μόνο το άλογο, η ουρά σου δώσει δυο σφαλιάρες η ουρά του αλόγου. Εμόπτηση θα σου έρθει. Για πάνε. Θωμά, το γνωρίζω, ευχαριστώ για αυτό. Για πάνε να κλέψεις. Για πάνε να κλέψεις εστιατόρες στη Γερμανία να είσαι οπαδός. Για τράβα. Πάτε στις ταβέρνες και δέρνετε τους εστιατόρες αλυταράδες. Για πάτε να δούμε να δείτε τι καλά που θα περάσετε. Βρήκατε και κάνετε εδώ πέρα. Μαζεύεστε καμιά κουσαριά ψοβίμια. Κόκκινε. Κάνετε τους μάγκες στους δυο. Κόκκινε θα πάρουν στα Σκόπια το κύπελο των Πρεσπών. Του χρόνου Άρης τρίτη θέση και τελικού κυπέλου. Πιστεύετε μπορεί. Αν μπορεί να πάει τελικού κυπέλου, πολλά πράγματα εξαρτάται. Τι ομάδα θα έχει, τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, μην αρχίζετε τώρα. Πάντως, άμα το υλικό γίνει στα Σκόπια, λέει, πολλοί θα χαρούν. Θα είναι ευκαιρία να βάλουν βενζίνη και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Ναι. Καρ. Εσύ δικό, έλεος τώρα. Λοιπόν, οι οικογένειες του Παναθηναϊκού είναι φτωχότερες σήμερα, καθώς επιβίωσε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Έχεις να πεις κάτι? Μόνο καλά και, λόγια μπορώ να πω. Και τα τρία αδέρφια, ρε φίλε, σε ένα χρόνο μέσα. Αφού 88 χρονών ήταν. Άλλο. Λέω και τα τρία. Συγκυριακό θα μπορούσε να φύγει. Δεν θα βάλω 85. Άφησαν και στον αθλητισμό και στη ζωή τους και στην πολιτεία από φόρους και, και στην κοινωνία, στη δουλειά τους. Άφησαν έργο. Ήρθανε σε αυτή τη γη, παρουσίασαν έργο. Ήταν καλοί εργοδότες, καλοί γονείς, καλοί παράγοντες. Δεν μπορεί να πει κουβέντα κανένας. Τι να πω εγώ για τον Γιαννακόπουλο. Και τον ένα και τον άλλο. Τι μπορώ να πω. Τι στραβό μπορώ να πω. Όλος ο κόσμος κλαίει σήμερα. Ναι, υπολογίζω ότι έχει βάλει πάνω από ένα δις. Δεν είναι ρε το ένα δις, ρε. Είναι η συμπεριφορά του. Η ταπεινότητά του. Η ανθρωπιά του. Δεν είναι τα λεφτά μόνο. Τα λεφτά σε κάνουν αλαζόνα. Είναι η συμπεριφορά του. Το καταλαβαίνεις. Αυτοί δώσανε τα πάντα στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τώρα στον Παναθηναϊκό τα πάντα δώσανε. Και στη δουλειά του, στην κοινωνία, στι συναλλαγέ του. Δεν χρώσταγαν, δεν αδίκησαν. Τι να πω. Αν είχαν τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θα του βρίζανε. Όχι, ερώτηση, πιστεύεις ότι θα τον πηγαίναν πιο ψηλά. Φθορά θα είχαν. Όχι, πιστεύεις ότι θα τον πηγαίναν πιο ψηλά. Φθορά θα είχαν. Ναι, θα τον πηγαίναν πιο ψηλά. Αυτοί το είχαν στεναχώρια, ότι δεν μπορούσαν να πάρουν τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό. Εντάξει, καλύτερα που δεν πήραν τον Παναθηναϊκό. Με ένα γιατί έμειναν στην ιστορία άφθαρτοι. Έμειναν άφθαρτοι στην ιστορία. Βάλε, ναι. Η ερώτηση ήταν λάθος, λέει. Πότε πλήρωσε ο κόκκινο στήριο για να πάει στο γήπεδο, είναι το σωστό. Πάρα πολλές φορές, φίλε. Πάρα πολλές φορές. Αν ενδιαφέρεσαι, στη διάθεσή σου όποτε θέλεις. Πληρώνω και το δικό σου αν θέλεις. Έρχεσαι. Πού να έρθεις, αλλά εντάξει. Έξω από το χορό όλοι και λαϊδάνε. Είναι μεγάλη υπόθεση να λέει ένα σαρδανάπαλος άντρα διπλανό μου ότι έφυγε άφθαρτος και φύγαν άφθαρτοι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αφήσανε πραγματικά και βοηθήσανε μια ομάδα. Και βοηθήσανε γενικότερα και δώσανε και θέσεις εργασίας και κάνανε όπως και να έχει, είναι τεράστια απώλεια για την οικογένεια του Παναθηναϊκού και για τον αθλητισμό της Ελλάδος, γιατί με τα χρήματα τα οποία δώσανε, θυμηθείτε πόσοι παικταράδες περάσανε από τον Παναθηναϊκό, τα τρόπαια τα οποία πήρε στην Ευρώπη, γιατί αυτό συζητάμε.
Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε με τίποτα ότι στο μπάσκετ η ανταποδοτικότητα που έχει κάποιος στα χρήματα τα οποία κερδίζει δεν είναι ίδια με το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να πάρει κάποια χρήματα πίσω. Στο μπάσκετ όχι. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να πάρει αρκετά πίσω. Αγοράζει, πουλάει ούτως ή άλλως, υπάρχει το financial fair play και υπάρχει ένας σοσιαλισμός. Στο μπάσκετ και η οικογένεια και η Αγγελόπουλη και η Γιαλακόπουλη έχουν βάλει απίστευτα χρήματα. Και είναι ευλογία και για τη μία ομάδα και για την άλλη που βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια τρέλα με την ομάδα τους που βάζουν, που πετάνε, μπορεί να πει κάποιος, τόσα χρήματα για ένα άθλημα το οποίο δεν τους το αποδίδει πίσω. Λοιπόν, αφήσεις βλακίες στέψεις του Φατινού που τα αθλητή θα γίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Α, μάλιστα. Πού είναι ρε από το πλητοχή που θα έφερνε ο Άριστες? Όλοι ρε κελαϊδάτε ρε, όλοι. Αυτό που έλεγε ο Ράπ για τους εκλειπώντες αδερφούς είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Δημητράκη. Μάλιστα. Είναι και αυτό μια άποψη. Πάντως, άμα γίνει τελικό στα Σκόπια, πολύ θα κάνει. Κώστα, έχεις δίκιο. Οι Έλληνες έξω είναι κότες. Το βλέπω φίλο στο δρόμο της Γερμανίας. Όλοι κάτω τη Σούζα, μόλις προσγειώνει τη Θεσσαλονίκη, όλοι γίνονται ρε παιδί μου σαν αγριογούρνα. Μάλιστα. Να στέλνεις ολόκληρο το μήνυμα, φίλε. Δημητράκη, όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Εντάξει, σε παρακαλώ πολύ. Βρήκες ένα πληκτρολόγιο, αράζεις εκεί τώρα όλη την ώρα και δεν έχεις τίποτα άλλο να στέλνεις μηνύματα. Ας το πληκτρολόγιο και έλα μια βόλτα σε πάμε στο γήπεδο. Άντε να μαθαίνεις πως είναι και τα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε σε πάρει το διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι, τηλεφωνεί στο 18133. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Οπότε για οριστική διαγραφή γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε και το 2310 και τα 390 είναι ανοιχτά για να μας πείτε και τη γνώμη σας είτε για τον Άρη, ο οποίος έκανε χτες μια πολύ καλή εμφάνιση και πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη με 5-0 κόντρα στον Απόλλωνα με τις προσδοκίες οι οποίες δημιουργούνται, είτε για τον εκλειπώντα Θανάση Γιαννακόπουλο. Μπορείτε, εντάξει, ιδιαίτερη προσοχή παρακαλώ στη σχόλια γιατί υπάρχουν και διάφοροι περίεργοι. Είτε για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, για αυτά τα οποία είπαμε, καθώς η σκέψη της πολιτείας είναι είτε και κλεισμένο των θυρών, είτε να γίνει στο εξωτερικό. Είστε υπέρ, είστε κατά, και για τον Ηρακλή, φίλοι του Ηρακλή. Δεν μιλάμε, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Τι βλέπετε, τώρα που παίρνετε τροπολογία, έρχονται καλύτερες ημέρες ή κρατάτε μικρό καλάθι όπως κράτησα και εγώ και ο Κωστής? Α, ναι, θα πάω να παίξει Ευρώπη τώρα που θα αλλάξει την τροπολογία, βέβαια. Άβε, τι. Πήγε Γρηγόρη, ανοίξουμε καμία γραμμή να πούμε. Να ανοίξουμε. Ό,τι θες εσύ. Τρεις έχουν τηλεφωνήσει. Άλλη, τρεις οπότε θέλω, υπάρχουν γραμμές και μπορεί να τηλεφωνήσει και οι υπόλοιποι. Ναι. Τι είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Λοιπόν, πήρα τα χάρια μου και έκανα και τις ενέσεις μου. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, το τελικό να γίνει καλύτερα στην Αφρική που είμαστε μάω-μάω και έχουμε και εκεί φιλάβλους
μαζί με τον Τιμπιτάι, Τιμπιτάι που έβγαινε ο Άρντα. Έχουμε και στο Καμαδά. Σας αξίζει ρε Έλληνες να πάτε στην Αφρική εκεί και να βάλουν γύρω γύρω κροκόδιλους, άμα τολμάτε μπέστε μέσα. Και να τους έχουν να τους ταΐσει τους κροκόδιλους 4 μέρες. Σε πω έχω κάνει επεισόδιο μάγκα να πούμε. Μαου μαου. Εκεί να ξετυψάσουν. Άντε να πούμε, μια Θάτσερ μα χρειάζεται, αλλά τι Θάτσερ. Με κάκαλα. Γιατί επειδή άντες οι βουλευτές και οι υπουργοί αθλητισμού δεν έχουν κάκαλα να φτιάξουν ποδόσφαιρο, να πάμε εκεί στο πλανήτη Άρη. Να αλλάξουμε πλανήτη, να αλλάξουμε έδρα. Πάμε. Στο πλανήτη Άρη. Πάμε. Εσύ μοιάζεις με όντως, γίνει όμως. Εγώ δεν μοιάζω. Στο φεγγάρι προτείνω να γίνει για 300.000 δολάρια, πας στο φεγγάρι τώρα, άμα έχεις. Να γίνει στο φεγγάρι καλύτερα. Να έχει και ωραίο φόντο να βλέπουμε τη γη από κάτω. Άντε, γεια. Τα πήρε τα χάπια. Εντάξει. Έλα, επόμενος, ναι. Επόμενος είμαι. Ναι, κύριε. Καλησπέρα, Κωστή και Γρηγόρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι ο διχτυωμένος, ο Παοξής, ξέρετε, με το πρόβλημά μου. Αφού είσαι Παοξής, δεν έχεις πρόβλημα, φίλε. Λοιπόν, με τον δίχτυ. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Ο Κωστής πολύ καλά τα είπε την Παρασκευή για το μάτς αυτό. Διότι μπορεί, εγώ επειδή είμαι φαντασιόπληκτος, να έγινε μια πολύ καλή χειραψία. Τι 0-1, τι 5-0. Πόσο έδινε το 5-0. Λέγε Γρηγόρη. Ένα απλό παράδειγμα, λέω, έτσι δεν είναι. Φιλέ, είναι πιο δύσκολο να κερδίσεις, είναι πολύ εύκολο να χάσεις. Έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω μια ένσταση. Αν μου πούνε ότι ξέρεις μια ομάδα πήρε πριν για να κερδίσει, δεν το θεωρώ δωροδοκία. Να σου πω κάτι όμως. Μπορεί να το θεωρώ. Δεν λέω ότι είναι. Δεν λέω ότι είναι. Πρόσεχε. Δεν λέω ότι είναι έντιμο. Αλλά θα πρέπει να υδρώσει πολύ. Το να χάσει είναι εύκολο. Το να κερδίσει είναι το δύσκολο. Και να βάλεις 5. Ποιος έβαλε 5 στον επόμενο μήνα. Εμείς. Ο Πάοκ. Πάοκ εσύ. 5 έβαλε ο Πάοκ. Βέβαια. 5. Ένα 5. Τάλιρο. Ο Άρης έβαλε χωρίς να φάει και γκολ. Ήταν... Άρα ο Άρης έπαιξε καλύτερα με τον Απόλλωνα από ό,τι εσύ. Θα σου πω το εξής, ότι ήταν μια καλή χειραψία, ήταν μια μούτζα γκολ. Άρα για να γίνει όμως κάτι πρέπει να συμφωναδώσουν τα χέρια δύο. Δεν παίζει μόνο στο Άρης, παίζουν δύο ομάδες. Τώρα κάνω υπόθεση φαντασία σαν αυτό που είπε ο Κωστής, 0-1. Μπορεί να όμως να γίνει και το αντίθετο, να λήξει και 5-0. Πάλι τα ποσοστά είναι μεγάλα. Δεν είναι κάτι απίθανο να γίνει. Ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Ο Απόλλων. Και ποιος θα πει δηλαδή κανένας θα βγει. Ρε φίλε, κατάλαβε λίγο κάτι. Για να... επειδή θεωρώ ότι μιλάς σωστά. Λοιπόν, κατάλαβε κάτι ότι αυτό που πέτυχε ο Άρης δεν έχει κάτι το μεμτό. Ο Απόλλων δεν χαρίστηκε σε κανέναν. Πήγε εκεί ο Όφη, πήγε οποιοδήποτε και τους έβγαλε την ψυχή. Ο Άρης είναι σε ένα πολύ καλό momentum. Άστο. Θα το πιάσει κανένα τέταρτο την κουβέντα, θα χάσουμε την επαφή με τον κόσμο. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Ας γίνει στο εξωτερικό ο τελικός. Φυσικά να γίνει στο εξωτερικό. Φυσικά ας γίνει. Ξαναναφέρει... Ποιος θα στεναχωρεθεί. Κωστή, το έχεις ξαναναφέρει αυτό, ότι όταν ο Έλληνας πάει στο εξωτερικό, πάει με τα νερά της... Ξέρεις τι κότα είναι ο Έλληνας στο εξωτερικό, κυρία είναι. Έχω πάει στο εξωτερικό πρόσφατα και δεν πέρασα τον δρόμο άμα δεν είχε φανάρι διάβαση. Αυτό που λες άλλη... Εδώ... Όπα, αυτό που λες είναι αλήθεια, αλλά με τη λογική του όχλου, όταν είναι πολύ μαζεμένοι, ναι. Ναι, πάλι δεν έχω δει πολλές ασχήμιες στο εξωτερικό. Ναι, πάλι πιστεύω δεν θα γίνει τίποτα, δεν είμαστε τόσο. Καλέ μου άνθρωπε, έχω κάποιο όφελο. Στα σοβαρά κράτη. Λέω ότι οι ασχήμιες γίνονται και στο εξωτερικό. Στα σοβαρά κράτη και σοβαρές κοινωνίες, ούτε όχλος μπορεί να υπάρξει ούτε τίποτα. Ναι. Πάμε παρακάτω, λέγε. Άμα κάνουμε το τελικό στη Βουλγαρία ή σε κάποια άλλη τέτοια χώρα, βαλκανική, ναι, θα γίνουνε. Εγώ να την κάνουμε στα Σκόπια. Στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι και κοντά με το αυτοκίνητο. Μια χαρά. Δεν αντέχουν οι Αθηναίοι. Θα λένε ότι παίζουμε στην έδρα μας. Εμείς. Θέλω να σε πω ένα μπράβο, γιατί έτσι όπως τα λες, μπορεί να λες μια βλακιά παράδειγμα, δεν είπα ότι είπες, αλλά έχεις βγάλει τον Αϊνστάιν χαζό μια φορά και πήγα να σε πιστέψω. Έχει καιρό αυτό. Μπράβο για τον τρόπο που τα λες. Μόνο αυτό. Και Γρηγόρη, μπράβο για την υπομονή. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Να είσαι καλά. Τι υπομονή λέει αυτός. Πού να ξέρεις. Πάμε επόμενη γραφή. Άλλο λέξη είναι σε σένα. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Ο Μαρενάκης και ο Καράπαπας, ξέρετε πόσα ζυγίζουν. Όσο το κόρτομα το δικό μου.
4 δέκατα του τόνου. Εντάξει, πρόβλημα δικό τους είναι, ρε φίλε. Ναι, βέ. Και 50 κιλά αρρώστια έχουν μέσα τους. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, οι άνθρωποι να είναι καλά. Κόψτε να. Άντε για αρρώστια για αυτά εδώ. Έτσι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε λοιπόν. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα. Έλα. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Απόλυτα μεγάλη για να ακούω για τον Πάτρα. Τεράστια. Τεράστια. Στην κοινωνία, όχι μόνο στον αθλητισμό. Τεράστια, τεράστια απόλυτα. Τεράστια, τεράστια. Σε όλα τα επίπεδα. Και ως εργοδότης και οτιδήποτε. Όλη η οικογένεια. Δεύτερον. Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει κανονικά το πρωτάθλημα. Εκτός και αν επειδή ο Άρης πανηγύρισε πολύ έντονα την ισοπαλία στην Τούμπα και κάποιος δημοσιογράφος εχθές στην Αθήνα βγήκε και είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη συγκομιδή βαθμών στο δεύτερο γύρο από ότι ο ΠΑΟΚ. Ας πάνε να βγάλουν δύο κύπελα και να δώσουν ένα στον Άρη και ένα στον Ολυμπιακό. Για στο τσαφ πρωταθλητές, ας πούμε. Ναι. Ο ένας γιατί πανηγυρίζει ωραία, δεύτερο γύρο δηλαδή. Το άλλος επειδή πήρε πολλούς βαθμούς στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, ρε φίλε, και τόσα χρόνια ήσουν πρωταθλητής Αυγούστου. Ναι, σωστό κι αυτό. Ωραία τάκα. Έτσι. Εγώ δεν είπα, δε σου τι λέω. Ρε χαμογέλα λίγο. Βρε χαμογέλα, ήρθε η ώρα να χαμογελάς τη φυλάκη σου με τη μαγιά σου. Εγώ δεν απάντησα στο τηλεφώνημα όταν είπε ο κύριος Δραυτόπουλος ο επόμενος Νίκος ΠΑΟΚ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν προσδιορίσα τον εαυτό μου ως ΠΑΟΚΤΖΙ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλά λέω δίκαια παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και μ' άρεσε πολύ που πανηγύρισε ο Άρη την ισοπαλία στην Τούμπα λες και πήρε το Intercontinental και ό,τι άλλο μαζί μπορούσε να πάρει. Ναι. Εντάξει, και ο κύριος Νικολακόπουλος εκεί στην Αθήνα που γράφει για τον Ολυμπιακό, που είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη συγκομιδή βαθμών στο δεύτερο γύρο από ό,τι ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι. Ναι. Και λέω ότι εντάξει, θα του δώσουν και αυτούς από έναν τίτλο, ρε παιδί μου, μην μείνουν παραπονεμένοι. Έγινε, να είσαι καλά, ωραία αντάκηση υπόθηκε σε αυτό το δίλεπτο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ακούγομαι. Μάλιστα, κύριε, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα, κύριε. Καταρχήν θέλω να πω ότι όλη η Ελλάδα πεντεί σήμερα για τον Θανάση τον Γιαννακόπουλο. Βεβαίως. Ήταν μια αξιοπρεπέστατη μορφή όλα αυτά τα χρόνια. Έπειτα θέλω να πω για τον τελικό του Champions League. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας, ποιες ομάδες θα πάνε? Είσαι εκτός θεμάτων, φίλε. Είμαι εκτός θεμάτων. Να πω για τον Άρη. Να πεις, καταλαβαίνεις, δεν σου τι λέω. Έχουμε πει για ό,τι θέλει. Δηλαδή για τον τελικό του Champions League έχουμε να πούμε. Δηλαδή να πεις μια μέρα ότι είμαστε. Ήρθαμε τελευταία στιγμή με τον Κώστα. Δεν έχουμε θέματα. Δεν υπάρχει ιδέα. Να δεχτώ ότι έγινε. Τώρα έχει θέματα. Καταλαβαίνω Γρηγόρη. Λοιπόν, να πω για τον Άρη. Χθες ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω δει στο πόλεμο για να ξέρω πότε, αν δίνεται, αν ζορίζεται με τους άλλους ή αν παίζει σκληρά ή όχι. Πάντως θέλω να πω για τον Φωτπατζίδη που έλεγε για την προηγούμενη εβδομάδα ο Ραπτόπουλος ότι θέλει ψυχολόγο. Δεν θέλει κάποιον να του πει. Δώστε μου τον Φωτπατζίδη τρεις μέρες. Ναι. Να τον μιλήσω εγώ να πάμε βόλτα. Λοιπόν, άκου τα αποτελέσματα του Απόλλωνα. Ναι. 5-0 από τον Άρη. Ωραία. Λοιπόν, 0-0 με τον Όφη. Που Όφη ναι. Και εγώ ήταν. Εντάξει. Απόλλωνος Μύρνης, να δω παρακάτω. 0-2 από τον Ολυμπιακό. Ωραία. Λοιπόν, 2-1 από την ΑΕΚ. Λοιπόν, Απόλλωνος Μύρνης, 1-5 από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μοναδικό. Μάλιστα. Από εκεί ωραία. Και πέρα, δηλαδή, σου λέω, 0-1 μέσα στον Πανιόνιο. Μάλιστα. 0-2 από την Τρίπολη. Όχι, δεν υπάρχει παιχνίδι. 2-1 έχασε από τη Λαμία. Ωραία, που είναι ωραία, καλή φέτος. 1-0 έχασε από τα Γιάννενα. Να σου πω για το φετινό. Ό,τι αποτέλεσμα και να δω. 0-0 με το Λεβαδιακό. Δεν έχει αποτέλεσμα να τρώει πολλά. Βάζει γκολ κάθε 3 χρόνια δηλαδή. Άλλο αυτό. Επιθετικά είναι τραγικός. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι είναι ομάδα που κάθεται να χάσει και δεν παίζει καλά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η αλλαγή χθες του Ντιντιμή που ήταν ζεστός και βάζει το Γιουνές, τη θεωρείτε σωστή ναι ή όχι? Στο 3-0 την κάνεις, ναι. Την κάνεις. Μπορούσε να βάλει άλλο έναν γκολ την Ντιντιμή, πιστεύω. Κοίταξε να δεις. Θέλω να φορμάρει για τον άκου, φίλε. Εδώ πρέπει να έρθει στη θέση του προπονητή. Δηλαδή, έχεις ένα παίκτη, ο οποίος εμείς, ο Κωστής ειδικά, λέει ότι είναι σαν να παίζει η ομάδα του Άρη με παίκτη λιγότερο. Αν δεν του δώσει ευκαιρία τώρα που έχει. Είναι στα καλά του Άρης που η ομάδα ρολάρει, που βάζει γκολ. Αν δεν δώσει χρόνο συμμετοχής να βάλει και ένα γκολ εδώ, πότε θα δώσει χρόνο και την ευκαιρία για να πάρει λίγο ψυχολογία? Δηλαδή, ότι εκείνη έβαζε, αντί και έβαζε άλλα δύο, τι θα άλλαζε? Έχεις δίκιο. Για το Φετφαντζίδη,
και βάζει γκολ, δεν πανηγυρίζει. Γκολ έβαλε, θα πούμε. Πανηγύρισε. Καλά έκανε και δεν πανηγύρισε. Γιατί οφείλει στα μάτια τα μεγάλα να τα χώνει. Επειδή τον πιστεύουμε πολύ το Φετρατζίδη, και εγώ και ο Κωστής, θα σου πω το εξής. Θεωρούμε ότι αδικεί τον εαυτό του. Όχι, αδικεί τον εαυτό του. Ο Φετρατζίδης θέλει έναν άνθρωπο. Άκουρε, φίλε. Μπαμπάς του θα είναι, μάνατζερ του, η γκόμενά του, η αδελφή του, ένας καλός του φίλος. Θα τον παραμυθιάσει, θα τον παραμυθιάσει, θα τον ανεβάζει στο ηθικό. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλώς το. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου. Δεν θα μιλήσω για την ομάδα μου τον Άρη. Ναι. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση για την εκπομπή. Να κάνω. Σε σένα απευθύνομαι, Ραπτόπουλη. Μάλιστα, κύριε. Περισσότερο. Ναι. Την ενώ είσαι γάτα στο ραδιόφωνο. Ναι. Απορώ πως δεν υπέπεσε στην αντίληψή σου. Ναι, να τον πάθω, τι. Λοιπόν, την ώρα των ακροατών, ναι, κατά τη γνώμη μου, έχει γίνει πλέον μειονέκτημα από πλεονέκτημα. Το ξέρω, το έχω πει. Άκουσέ με να τελειώσω λίγο. Έτσι, επειδή εγώ σ' ακούω κάθε μέρα και θα σ' ακούω, δεν αλλάζει κάτι. Από το να βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, έχει γίνει κουραστικό. Προσέρω, ρε. Σαν ακροατή σου, το τόπα του κόκκινου να το κάνουμε. Με τον κόκκινο, πραγματικά, να μιλάτε και να κάνετε τους διαλόγους, παρά να ακούω τόπα, τους ρε, φίλε, τους ίδιους ακροατές. Του τόπα να ανοίγουμε και μισή τις γραμμές. Το είπες σε μένα. Του τόπα, ναι. Ναι, να ανοίγουμε είναι και μισή. Καλύτερα, συγγνώμη λίγο. Του τόπα. Επειδή όταν θέλει είναι τίμιος. Δεν μου λες πόσα χρόνια έχει που στο αυτό το πράγμα. Άντε πάλι τα ίδια. Πόσα χρόνια έχει που στο αλήθεια. Όχι, τώρα σε μιλάει ένας άνθρωπος που ακούει κάθε μέρα. Πριν μια εβδομάδα σε λέω να το κάνουμε. Πόσα χρόνια έχει που στόπα αυτό το πράγμα. Φίλε. Χρόνια. Συνέχισε, ρε φίλε. Είναι κάποιοι ακροατές που δεν μπορούν να τους απαγορέψει να βγουν, αλλά. Κανένα δεν μπορεί να απαγορέψει. Μαζί μου την ακροματικότητα. Δεν μπορεί να μιλήσω τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος ότι δεν μπορεί να. Άμα δεν πέσει σε ακροατή. Ο ακροατής είναι λαχείο, φίλε. Ναι, το θέμα είναι ότι από πλεονέκτημα της εκπομπής έχει γίνει μειονέκτημα. 100% έχεις δίκιο, φύγε. Όχι μόνο δεν έχει πέσει την υπόλοιπη. Ήθελα να το αλλάξω κιόλας. Και συμφώνησε και ο Γρηγόρης και το είχε πει και πιο μπροστά κάποια χρόνια. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Ένα άμα λες ναι και όλος δεν απαντάει από κάτω, τι είναι. Τι να κάνουμε. Λέγε, ρε φίλε. Άστρα, πάει στο διάλο. Επόμενος, ναι. Ναι, λοιπόν, παιδιά, να δευτερολογήσω λιγάκι. Δεν είναι άδικο. Μ' ακούτε? Δεν είναι άδικο για τους υπόλοιπους. Μην τον κόβεις, λέγε, ρε φίλε, λέγε. Λοιπόν, για μένα μία πρόταση να κάνω. Ο τελικός μόνο σε μία πόλη εκτός Ελλάδος θα μπορούσε να γίνει. Έγινε, φύγε. Ποια? Ποια πόλη? Δεν λες. Έλα. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι ούφα τα περισσότερα. Λέγε, φίλε. Έλα, Γρηγόρη. Ναι. Όσον αφορά τα τηλεφωνήματα που παίρνουμε, όλη η Θεσσαλονίκη πλέον έχει γίνει παλιή. Δηλαδή είμαστε όλοι ακροατές της του Σαφίσα. Όχι, φίλε. Επίτρεψε. Ας το αφήσουμε τώρα αυτό. Όχι, συγγνώμη λίγο, να σου πω κάτι. Ναι. Oh, πάει. Είναι ναι. Κάποιοι οι οποίοι έχουν την τρέλα, το κουσούρι, πες το πως θέλει. Και κουραστικοί γίνονται. Θέλουν να παίρνουν κάθε μέρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή όταν 10 παίρνουν συνέχεια και βγαίνουν οι ίδιοι κάθε μέρα, καταλαβαίνεις ότι οι υπόλοιποι ναι. Προσπαθούν να δυσανασχετούν. Το καταλαβαίνω. Και όταν δεν έχεις να πεις κάτι καινούριο. Ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέτε όπως ο Άρης έκανε τον μπάσκετο υπέρχο και ακολούθησε ο ΠΑΟΚ, τώρα να κάνει κάτι τέτοιο και ο Καρυπίδης, γιατί είπατε πιθανόν για κύπελο, τρίτη θέση κτλ. Δεν είπαμε τίποτα, λέμε τι απαιτήσεις δημιουργούνται. Ναι, αυτό λέω. Όχι, δεν είναι απαιτήσεις, αυταπάτες είναι. Α, δηλαδή είναι αυταπάτες. Ναι, είναι αυταπάτες. Για μένα το κύπελο δεν είναι αυταπάτη, συγγνώμη. Ναι, ναι, το κύπελο είναι και λίγο τζόγο, Επειδή και ο Καρυπίδης, είπαμε, τα κονομάει, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει ένας μικρός Σαββίδης και να ρίξει και ένα φράγκο στον Άρη και να έρθει προς τα δω πάλι όπως ήταν το μπάσκετ παλαιότερα. Ρε φίλε, εδώ λέμε ότι ο Καρυπίδης έφτασε τον Άρη στο τοπ. Θα πάρει το μπάσκετ. Έχεις τρελαθεί. Όχι, είναι όπως κάποτε το μπάσκετ ήταν με τον Άρη, με τον Γκάλι και την συνεχεία ακολούθησε. Άστο αυτό, τελείωσε. Σαν το Λούνα Πάρ του Δαλιανίδη ήταν το μπάσκετ του Άρη. Ήταν 6-7 χρόνια. Τελείωσε, βγήκε το Πασόκ, το διώξαν το Λούνα Πάρκ να πούμε το Δαλιανίδη. Τελείωσε και ο Γκάλης, τελείωσε και το μπάσκετ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο άλλος τα πήρε από κάτω και καλά έκανε, πήγε με το χρήμα ο Ιωαννίδης. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Φασούλα έφυγε. Βρίζουν το Φασούλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον Ιωαννίδη τον κάνανε να πούμε
τον κάνανε βουλευτή υπουργό. Έχουν γίνει ανώμαλα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Βρίζανε τον Φουκαρά το Φασούλα που πήγε ως κομμουνιστής να πάρει να πούμε τα λεφτά από τον Ολυμπιακό. Πήγε ο Ιωαννίδης η γάτα, τα πήρε τα λεφτά από κάτω και από την άλλη, γύρισε πίσω, τον κάνανε βουλευτή, τον κάνανε υπουργό. Βρίζανε τον Φασούλα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Να, τον άλλο τον κάνανε υπουργό, τον άλλο τον βρίζουνε. Πάμε. Λέγε φίλε, ναι. Πάμε στον επόμενο, ναι. Λοιπόν, είμαι από τους καινούργιους, δεν είμαι από τους παλιούς που ακούνε συνέχεια. Ναι, αυτό δεν πάει να πει ότι είσαι και καλός όμως. Λοιπόν, δύο πράγματα. Ένα πράγμα για αυτόν τον μεγάλο μας τον δημοσιογράφο που ο Ζαΐρης είναι υπερήφανος που τον έχει μέντορα, τι τον έχει, που γελάει όλη η Ελλάδα μαζί μας, ρε παιδιά. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί μας όταν βγαίνει και μιλάει. Δεν πει... κατάλαβα για ποιον μιλάει. Για το Μήνο λέει. Τι τώρα, μην τρελαθούμε, ρε παιδιά. Ναι, τώρα, γελάει τώρα. Γελάει όλη η Ελλάδα με τον γυρίζω γάμο την αγανάκη. Μη. Επόμενη. Όχι εν τη ρήμη του λόγου. Φάμε πρόσημο επειδή αυτός βρίζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Τέρμα. Ναι. Που στο καφενείο της γειτονιάς του πίνει. Δεν υιοθετούμε εμείς. Άσε ρε, ακούστηκε τώρα τα παιδιά να γράψουν το σχολείο. Δεν υιοθετούμε εμείς. Πάμε παρακάτω, ναι. Κρατιέμαι. Ναι, ναι, κρατιέσαι. Θα σε βάλω στο διάλειμμα. Ναι, ναι. Έλα, Βίλε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, Βίλε. Θέλω να πω λίγο στο φίλο του ΠΑΟΚ που πήρε πριν και είπε για το ποιος πανηγυρίζει τους βαθμούς μέσα στην Τούμπα και πόσους βαθμούς έχει ο Άρης στο δεύτερο γύρο. Εγώ τουλάχιστον πανηγυρίζω τους βαθμούς που παίρνω μέσα στην Τούμπα και δεν πανηγυρίζω ούτε την ήττα της ομάδας μου στην Καλαμαριά, ούτε την ήττα από τον Ελληνιάδη και το Σταμάτη στο ΣΕΦ. Αυτό θέλω να πω στο φίλο του ΠΑΟΚ. Καλό πρωτάθλημα να έχει και θα τα πούμε του χρόνου πάλι. Αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Βίλε. Εσύ είσαι. Επόμενος. Πάμε. Ναι. Πέσανε οι γραμμές οι υπόλοιπες. Οκ. Ναι. Okay. Τηλεφωνεί όπως θέλει. Ραπτόπουλε, ρίξε λίγο νερό του κόκκινου να δεις αν άσπρισε. Πάντως, ρεκόκκινε χαρά στην υπομονή σου. Εγώ στη θέση σου θα το έχεινα το τσίπουρο στα μούτρα. Δεν υπάρχει τσίπουρο, ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά, απορώ με μερικούς. Δηλαδή, ό,τι διάλογο ακούτε σημαίνει ότι αν εγώ πω ότι ήρθε ο Ραπτόπουλος εδώ με αφάνα μαλλί θα το πιστέψετε. Θα το πιστέψετε. Εδώ σας είπε ο άλλος ότι λεφτά υπάρχουν και το πιστέψατε. Εμένα δεν πιστέψετε. Έτσι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εδώ σας είπε ο άλλος το χρηματιστήριο είναι επένδυση. Παρακαλώ. Ναι. Επόμενος. Μ' ακούτε. Ναι, κύριε, ακούμε, ναι. Λοιπόν, πήρα για αυτά που λέγατε χθες και για τον φίλο τον Παοξή που έλεγε για την κλεάνθρωση και για την υπογειοποίηση και ότι το γήπεδο μας το κάνει το κράτος, έτσι. Εσύ, Γρηγόρη, είπες ότι το γήπεδο τον περισσότερο θα το πληρώσει το κράτος, έτσι, δεν είπες. Δεν άκουσα. Εγώ είπα ότι... Είπες ότι το γήπεδο της ΑΕΚ το περισσότερο θα το πληρώσει το κράτος. Ναι. Το ξέρεις, αυτό είσαι σίγουρος. 20 εκατομμύρια δεν σε δίνει. Τα έσπαρε, φίλε. Ναι, θα δώσει 20 εκατομμύρια. Λίγα 20 εκατομμύρια. Πώς κάνει το γήπεδο. Πάρα πολλά. Άκουσε με λίγο. Άσε με λίγο να μιλήσω, να απαντήσω. Λοιπόν, για τους παρακείμενους χώρους και για το όλο τον περιβάλλοντα χώρο, για το Καρασκάκι έδωσε 300. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι για την Τούμπα, ο Πρωθυπουργός το είπε. Θα δώσει πάνω από 100. Αν θα δώσει, θα τα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, μη στεναχωριέσαι. Μα ούτε μας θα δώσει ακόμα. Μη στεναχωριέσαι. Αν θα δώσει, θα έρθουν του χρόνου τα Χριστούγεννα. Αν θα γίνουν εκλογές, μπορεί να μην τα δώσει. Αν θα δώσει. Ναι, δεν διαφωνώ, ρωτώ κάτι. Γιατί πρέπει να μιλήσω. Κάνει 90. Ναι, από τα 90, άμα δώσει τα 20, είναι το περισσότερο. Δεν είναι μόνο τα 20, είναι κι άλλα. Πες μου, ποια άλλα είναι. Όταν θα έχουμε στοιχεία θα μιλήσουμε. Πώς θα έχει στοιχεία, λέτε κάτι και να σου πω κάτι, παραπληροφορείτε τον κόσμο. Να σου πω εγώ μες το άλλο. Εγώ ρε φίλε, από εμάς έμαθες πότε θα γίνει το γήπεδο και λες ότι μιλάτε για παραπληροφόρηση. Να το δεκτώ εγώ αυτό που λες. Αυτό που έκανα εγώ στο ποδόσφαιρο που έπεσα και πτώχευσα, το έκανε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πριν 20 χρόνια. Χαρίστηκαν όλα τα χρέη. Κι άλλες ομάδες το κάνουν. Μοίρα να πληρώτη που έλεγε ο Ραπτόπουλος. Καμία σχέση τα... Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Πανιόνιος. Ναι. Τα νούμερα... Έκτισαν γήπεδο σε μπορώ, ισόπεδο. Μπορώ. Μπορώ. 6 στρέμματα τους έδωσε η πολιτεία αλλά 40. Όχι, δεν έγινε. Α, δεν έγινε. Όχι. Θες να πάμε τώρα, θες να πάμε τώρα εκεί. Κοινό, ρε φίλε, άκου, μάθε να κάνεις τον διάλογο. Όλα τα, όλα εκείνο, όλος εκείνος ο χώρος να. Είναι δωρεά Δεδέογλου. Τα έξι στρέμματα. Λάθος κάνει, λάθος κάνει. Δωρεά είναι αλλά τους δώσαν και το κράτος σου λέει. Ναι ρε φίλε, δεν το ξέρεις. Έτυχε να το ξέρω. Το λέει. Ο ίδιος ο Βεσιτζής το είπε στο ραδιόφωνο σου. Ωραία, βρες το ρε φίλε, γιατί εγώ θα σου αποδείξω θα ότι... Θα το βρω,
θέλεις να έρθω εκεί να το δείξω. Ο ίδιος ο Βεσιτζής. Πάμε να δεις ότι υπάρχει ακόμα χώρος. Απλά επειδή τα οικόπεδα ήταν. Εγώ να το δεκτώ και έτσι πως το λες. Ποιος το έκτισε το γήπεδο? Ποιος το έκτισε? Η πολιτεία. Ναι. Η πολιτεία. Η πολιτεία το έκτισε. Άλλο ποιος το έκτισε και άλλο για τα οικόπεδα. Εγώ για τα οικόπεδα μίλησα. Εγώ σου λέω ότι έχεις λάθος, μπορώ να το αποδείξω. Να το δεκτώ εν συντομία τη συζήτηση. Ακόμα για να καταλάβεις. Το γήπεδο ποιος το έκτισε? Η πολιτεία. Τι άλλο να πούμε, θέλεις να πω κάτι άλλο? Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Για το Καραϊσκάκι ποιος το έκτισε? Πάμε παρακάτω. Άστο να τον άνθρωπο, είπε τη γνώμη, δεν έβρισε. Πάμε παρακάτω. Το Καραϊσκάκι ποιος το έκτισε? Ναι. Έλα φίλε. Λοιπόν Γρηγόρη και Κωστή. Ναι φίλε. Δεν πρόλαβα να πω το εξής. Ο τελικός μπορεί να γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη άμα γίνει, α, εκεί δυο ομάδες από εκεί. Στην Κωνσταντινούπολη να γίνει, ναι. Να ανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον κύριο Μελισανίδη, τον κύριο Σαββίδη. Πολύ καλή. Να σηκώσει και θα είναι ένας ιστορικός τελικός. Βέβαια. Λοιπόν, που θα μείνει στην ιστορία. Ναι, όντως. Και θα ανοίξουμε, γιατί δεν κάναμε το σύμφωνο φιλίας τώρα, καλής γειτονίας κλπ. Όλοι κύριε, λέμε κύριε Τούρκη, κύριε Ερντογάν, κύριε Ερντογάν. Ναι. Ναι, ναι. Κάντε το τελικό στην Κωνσταντινούπολη, αφού είστε ένα δημοκρατικό κράτος. Ναι. Λοιπόν, να γίνει ένας υπέροχος τελικός. Ναι. Πολύ σωστά. Αυτή είναι η άποψή μου, παιδιά. Και να. Πολύ καλά κάνεις και τι λες. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα. Πολύ ωραία τα είπε. Υπενθυμίζω ότι χορηγός μας είναι η Σιάτης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που θα βρείτε Σκόντα, Kia και Hyundai. Και για αυτό το τριήμερο μέχρι την Παρασκευή, μυστικές τιμές έκπληξη μόνο εκεί. Μυστικές. Μυστικές τιμές έκπληξη μόνο εκεί. Πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Το πώς θα πάτε, το μαθαίνετε στο 2310-596-596. Μπράβο. Εύκολο είναι. Έτσι. Τιμές που δεν έχουν ξαναγίνει. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Έτσι. Διάλειμμα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Έχει γραφές ελεύθερες. Υπενθυμίζω μαζί με την Εσκιά της Μπαλοδήμος λίγο μετά το Αλφακτέα με Σκόντα, Kia και Hyundai σε τιμές μυστικές. Περισσότερα εκεί, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Μία ένσταση, κύριε Γρηγόρη. Παρακαλώ. Εγώ ακούω κάθε μέρα το Μετρόπολης mm-hmm. και ακούω και άλλες εκπομπές. Υπάρχουν δύο δημοσιογράφοι στην Ελλάδα μέσα που τους εκτιμώ απόλυτα και μπορεί να σε πούνε, μπορεί να σε φαρμακώσουν όλα, θα σε πούνε την αλήθεια. Και ένας είναι ο αγαπητός και φίλος ο κύριος Ραπτόπουλος. Μάλιστα. Τον αφισβήτησε στην αρχή στον πρόλογο του που είπε δύο καλές κουβέντες για τον Άρη που είναι ο κύριος Καρυπίδης που συσπληρωμένησε το ΕΙΚΑ, τα πάντα αυτά. Και κάπου δυσαρεστήσεις. Γιατί? Όχι κύριε μου. Δεν τον αμφισβήτησα. Τον τρόλαρα γιατί... Πλάκα έκανες, χιούμορ ή πλάκα έκανες, το... που τον πήρα τη στραβά. Όχι. Λάθος. Εγώ τον τρόλαρα γιατί λέω ότι αυτό που ήθελες να γίνει εσύ δεν έγινε. Αυτό που θα έκανα εγώ δεν έγινε. Ο Κώστας έλεγε ότι εγώ θα έβγαζα δύο μεταγραφές από αυτό το παιχνίδι. Καταλαβατε. Αυτή ήταν η... Ίσως δεν το κατάλαβα εγώ καλά. Εντάξει. Πάντως να ξέρεις... Μπορεί να σε φαρμακώνει ο Ραπτόπουλος, αλλά αυτό που θα σου πει θα σε πει την αλήθεια. Αυτό ξέρω. Ποτέ δεν έχει πει ψέματα. Μπορεί άλλοι να πληγώνονται και να λένε να είναι έτσι. Είναι ευαίσθητοι άνθρωποι άλλοι, γι' αυτό, να. Κύριε τιμή του. Είναι ευαίσθητοι άνθρωποι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Είδες τα λαϊκά στρώματα πώς με γουστάρουν. Για να ξέρεις. Γιατί οι προύχοντες με κυνηγάνε. Οι προύχοντες σε κυνηγάνε. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Σιγά να μην σε ανυψώνουν τα λαϊκά στρώματα. Καταρχάς μπορούμε να μιλήσουμε γιατί είμαστε από τους παλιούς ακροατές και λέμε μήπως μας απαγορεύσετε να βγαίνουμε. Άμα θες να μιλήσεις για τη μεγάλη ομάδα της πόλης, να μιλήσεις. Ναι. Κοίταξε, η μεγάλη ομάδα της πόλης
τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που έχει μαζέψει πολλούς πόντους αυτό το διάστημα. Αυτή που δεν χάνεις παιχνίδι. Αυτή που δεν χάνεις παιχνίδι. Του χρόνου, λοιπόν, θα βρίζουνε πάλι. Έχουνε κάνανε 2-3 νίκες και βγήκανε σκά. Εγώ βγαίνω και με τα χιόνια στην ομάδα μου και με τα κρύα, αλλά και με την Ιακάδα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα με απαγορεύσει κανένας να βγαίνω. Αυτοί που δεν βγαίνανε τόσα χρόνια, δεν βγαίνανε στο ραδιόφωνο να πούνε την άποψή τους. Λοιπόν, αυτοί να μην βγούνε άμα δεν θέλουνε. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα βγαίνω και με τα χιόνια που θα πέφτουν στην ομάδα μου. Τώρα αυτοί φέτος κάλανε 2-3 δίκες. Του χρόνου που δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν εκεί πέρα ιστορίες για αρκούδες, τότε θα μας πούνε άμα έχουν καλή ομάδα. Ακούστηκα. Μάλιστα. Είσαι, ευχαριστώ πολύ, είσαι, κύριε Κόκκινε. Είσαι το πιο καλό παιδί. Είσαι αγκαλιά με το πρωτάθλημα και πάλι με το μεγάλο Ηρακλή ασχολείσαι. Όχι ρε φίλε, εδώ και χρόνια βγαίνουμε στο ραδιόφωνο. Δεν θα με απαγορεύσει κανένας να λέω την άποψή μου. Να κάνω το χιούμορ μου, να κάνω οτιδήποτε. Έτσι. Τη γνώμη μου τη γνωρίζεις. Τη γνωρίζω. Ναι. Τη γνωρίζω. Εσύ δεν βγαίνεις όμως. Λοιπόν, έχω να βγω 10 μέρες. Εσύ δεν. Θα ξαναπάρω μετά από μία ώρα άμα χρειαστεί. Άλλο. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς δεν θέλουμε την κασέτα. Νιώθεις. Ναι, ρε παιδί μου, η καθημερινότητα κουράζει. Όχι, η κασέτα κουράζει. Αλλά μην μας κάνουν παρατήρηση αυτοί που δεν βγαίνανε καθόλου, ρε εσύ, Γρηγόρη. Ναι. Και άμα έχω άδικο. Ναι, καλά λέει. Σωστά. Καλά λέει. Ωραία τα λέει. Σωστό, ναι. Πάμε. Ωραία. Η κασέτα είναι κακή. Μπράβο. Αυτά τα μαύρα τι είναι εδώ που έχεις. Μαύρα. Αυτά τα μαύρα τι είναι. Από τα ακουστικά. Α, έλα φίλε, ναι. Ναι. Και μη κακακούμε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Πώς είπε. Έλα. Έλα. Εγώ μιλάω. Ναι. Ποια είπε ότι είναι χθες. Λοιπόν. Ναι. Έλα μ' ακούς. Ναι κύριε. Λοιπόν, ο Ηλίας είμαι από τις Σέρες, ο Παναθηναϊκός. Ναι. Λοιπόν, για πες μου, Γρηγορή. Έλα. Ο Απόλλωνας, γιατί διάβαζες αποτελέσματα του Παναθηναϊκού, πώς έχασε. Δεν έφτασα μέχρι εκεί. Δηλαδή τι, διαβάζεις, θα πούμε, το 1-0 και φίλε, το 2-0 δηλαδή, και η μεγάλη... Τώρα πάει το μυαλό σου ότι το έκρυψα δηλαδή. Όχι, εγώ μου πάει το μυαλό μου πως άμα τον είχε νικήσει ο Ηρακλής, έπεσε στην Αλφα Εθνική να πούμε και τον είχε νικήσει ο Ηρακλής, θα το έλεγες. Ρε φίλε, δεν είδες ότι διάβαζες αγωνιστικές προς τα πίσω τυχαία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Είναι δυνατό, ρε παιδιά, δηλαδή, να έχουμε καχυποψία για άλλα πράγματα. Γι' αυτό. Έγινε, Γρηγόρη. Εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Όχι, δεν θέλω να μου ζητήσει συγγνώμη, αλλά βλέπεις ότι διάβαζα με τη σειρά προς τα πίσω. Πάμε, μωρέ τώρα. Και λέω, είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Πάμε, ναι, πολύ δυσκολοκατάβλητη. Επόμενος κύριος. Καλησπέρα, κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη που κάνετε, πώς είστε. Σύσσωμο το Πασαλιμάνι που σας ακούει. Και η πανέμορφη Καστέλα, στην πρότασή σας κύριε Ραπτόπουλε, έχει βρεθεί πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας στα Σκόπια και το γήπεδο του Φίλιππου του Δεύτερου για να γίνει ο τελικός κυπέλου Ελλάδος κύριε Ραπτόπουλε. Λες. Σε ένδειξη καλής θέλησης μετά τη συμφωνία των Πρεσπών και το πρωτάθλημα, τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν είναι όχι το πρωτάθλημα των Πρεσπών, θα ήταν μια καλή πρόταση για να δούμε κατέρωθεν και τις ομάδες σε ένα γήπεδο που είναι κόσμημα για την περιοχή να γίνει ο τελικός εκεί κύριε Ραπτόπουλε μου. Συμφωνούμε μαζί σας απόλυτα. Να γίνει στο εξωτερικό δηλαδή. Στη βόρεια, στη γείτονα χώρα, στα Σκόπια, στο γήπεδο του Φιλίππου, του Δευτέρου. Ναι. Έτσι λέγεται το εθνικό στάδιο στα Σκόπια. Φίλιππος λέγεται. Φίλιππος ο Δεύτερος, κύριε. Έτσι λέγεται. Αφού έχουν σταματήσει και έχουν κατεβάσει ό,τι ταμπέλα και ό,τι έννοια υπήρχε σχετικά με την δημιουργία λειτουργικών. Το γήπεδο που χρησιμοποιεί Βαρντάρ Σκοπίων και Ιραμπόντης και Σκοπίων, ονομάζεται δεν το γνωρίζω, ο Δεύτερος ο Μακεδόνας. Ωραία, δεν το γνωρίζω. Να το ψάξετε κύριε μου, νομίζω ότι ο κύριος Ραπτόπουλος έκανε μια πολύ καλή πρόταση. Να παίξει στα Σκόπια, γιατί όχι. Βεβαίως, σε ένδειξη καλής θέλησης. Ήσυχοι δηλαδή, άνθρωποι είναι, πολιτισμένοι. Βεβαίως. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι και ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής είναι και κάτοικος Χαλκιδικής. Χαλκιδικής, ναι. Η κόρη του είναι στη Χαλκιδική, βεβαίως. Βεβαίως. Και πολλοί άνθρωποι από εκεί έρχονται εδώ το καλοκαίρι. Πολύ σωστά τα λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Μου συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή, και τι άλλο θα δείτε φέτος στη Χαλκιδική κύριε Ραπτόπουλε μου. Τι θα δούμε. Τι θα δείτε.
Δώσε πόνο ρε Σαββίδη, ξεφτύλισε τους κι άλλο. Δηλαδή, τι? Με το που θα πάρουν το πρωτάθλημα, όλη η Χαλκιδική θα γεμίσει με διαφημιστικά του πρωταθλήματος. Αυτό θα είναι το πιο σωστό, κύριε Ραπτόπουλε μου και κύριε Κόκκινέ μου. Γεια σας. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Γρηγόρη, αν ο τελικός είναι ΠΑΟ ΚΑΕΚ, πρέπει να γίνει στο Καφταζόγλιο. Ο πρώτος μεταξύ τους έγινε στο ουδέτερο στο Βόλο. Ο δεύτερος στην Αθήνα, οπότε τώρα είναι σειρά της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Πού να γίνει? Στο Καφταζόγλιο. Δεν είναι τόσο ασφαλή το γήπεδο αυτό. Έχει δίκιο όπως το θέτει. Ναι. Το επιχείρημά του είναι σωστό. Ναι. Έγινε μια στο ουδέτερο. Ναι. Μια στο γήπεδο που χρησιμοποιούσε η ΑΕΚ. Ναι. Να γίνει και μια Θεσσαλονίκη. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, σωστό. Έλα, φίλε. Δεν μιλάει λάθος. Σωστά, σωστά μιλάει. Ναι. Έλα, φίλε. Κωνσταντίνε, γιατί με έκλεισες? Ο Κόκκινος έκλεισε. Σε παρακαλώ. Εγώ παίρνω και τα γιατί σας αγαπά και σας εκτιμάω. Ο Κόκκινος το έκλεισε. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μου στο Θανάση Γιανακόπουλο. Έχει κανένα τρίωρο που πέθανε τετράωρο. Και να δώσω περαστικά στον κύριο Παπαγεωργόπουλο. Τι έπαθε? Μ' ακούτε? Τι έπαθε? Τι έπαθε? Ποιος? Ο κύριος Παπαγεωργόπουλος τι έπαθε? Τα περαστικά μου. Α, ναι, τι έπαθε? Τι έπαθε? Έπαθε ο άνθρωπος και τι δεν έχει πάθει με αυτό σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Περαστικά του, ευτυχώς. Άρα τα συλληπιτήριά μου στο Θανάση Γιανακόπουλο. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ έχω να πω, παιδιά, κάτι στους φίλους παροξίδες. Να πεις. Λοιπόν, όταν βγαίνουν και βγάζουν χολή για τον Άρη και κατηγοράνε και κάνουνε... Ποιος κατηγόρησε τον Άρη? Ποιος? Οι παοξίδες. Πότε? Συνέχεια. Πότε? Ενώ οι Αριανοί δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρουν από μπάλα. Αυτοί είναι άσχετοι. Ξέρουν από μπάλα οι Αριανοί? Που κάναν τον Όγιος, αυτοκτονούσαν, που πηδούσαν από τον μπαλκόνι, που έφυγε ο Όγιος. Ναι ρε φίλε, πολύ βγάζει. Που έβγαλαν τον Κόκ και καλύτερα από τον Κάμπορα. Αυτοί ξέρουν μπάλα. Πού να είμαστε? Ξέρουν μπάλα αυτοί που κάναν τον Κόκ και σεντερφόρ χοντρό. Και είχαν έξω τον Κάμπορα. Πάμε να βάλει γυαλιά να πούμε. Που κάναν τον Ερέρα, Βάισβάιλερ. Ξέρουν μπάλα. Αλλά έχω να τους πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να με πεις τίποτα. Επόμενη γραμμή. Τι είναι αυτά που μου λες? Μου ανεβάζεις την πίεση μεσημεριάτικα να πούμε. Οι Αριανοί ξέρουν μπάλα. Δεν έχεις φοβό πίεση. Οι Αριανοί ξέρουν. Μα και να ανέβει δεν πεθαίνω εγώ. Αυτό. Λοιπόν. Να σ' ανέβει πίεση. Να σ' ανέβει. Να το να πει. Πάμε. Ναι. Βρέθηκε άνθρωπος να ανεβάσει την πίεση και τον κόβει. Έλα ρε φίλε. Ναι. Οι Αριανοί ξέρουν μπάλα. Εμένα εγώ κινδυνεύω. Οι Αριανοί ξέρουν μπάλα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω για μια δήλωση που έκανε ο Ρόκα ότι ξεχάσε τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή. Ωραία. Ναι. Θέλω να πω τον κύριο Ρόκα ότι το σέβομαι σαν πολύ και σαν άνθρωπο, αλλά ό,τι και να κάνουμε εμείς οι Ηρακλητές δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Χατζηπαναγής. Δεν γίνεται να το ξεχάσουμε τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή. Ωραία. Και δεύτερον, ποιος σας είπε εσάς ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ και άρχισε τελικό? Η λογική. Αλλά πού και σπου, λέει, λογική. Θα πάει ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Ποιος θα περάσει την Τρίπολη και τη Λαμία, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ? Έλα τώρα. Η λογική το λέει αυτό, ρε. Ποιος θα περάσει? Η λογική, αλλά εσείς το βγάλετε με τη μία τελικό, ΠΑΟΚ Λαμία. ΠΑΟΚ Λαμία λέω, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Με τη μία δηλαδή τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ, πού και σπου. Ακόμα δεν έχει ακόμα ζαζαβάτια. Ρε φίλε, εμείς πριν την κλήρωση λέγαμε ότι θα παίξουν ή δεν θα παίξουν μεταξύ τους. Ναι, η Τρίπολη δεν έχει καλή ομάδα, δηλαδή, λέμε να έχει καλή ομάδα, πού και σπου θα περάσουν δηλαδή. Κανείς δεν είπε ότι δεν έχουν καλές ομάδες. Ναι, και τι θα γίνει. Η λογική είναι, λέμε τι λέει. Η λογική ποια είναι? Η λογική, ο νόμος του ισχύει. Η λογική έλεγε ότι στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ με την στην Ευρώπη έβαγε 3 γκολ από τη μία, 4 από την άλλη, 5 από την άλλη. Okay. Και ήτανε και κάναν και fair play. Ωραία. Ναι. Τώρα με τα παραρτήματα και τις ατρόμητους και τους δανεικούς, όλα είναι φιλικά πλέον. Τι να πούμε δηλαδή. Αλλά μην το βάζετε με τη μία όλα στο τέτοιο ότι ο τελικός θα γίνει πάω ΚΑΕΚ. Εντάξει, δεδομένου τίποτα δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Σωστά. Εσείς όμως δεν ξέρετε το λέτε. Όλοι και οι αξίδες και οι παοξίδες. Όλοι δεδομένου ότι θα γίνει τελικός πάω ΚΑΕΚ. Σωστό. Γιατί Λάρισα δεν πέρασε εδώ που πήρε το κύπελο πριν. Σωστό σου λέω. Τότε με τον Παναθηναϊκό, ναι. Στο Βόλο. Ναι.
και το βάλε ο Τσούα. Με δόλοι προπονητή. Ελοχεύει ο Τίμηρος, θα γίνει έκπληξη. Ναι, σωστά. Σωστά. Αυτό, δηλαδή κακό είναι δηλαδή. Ναι. Δηλαδή είσαι, βλέπεις να, βλέπεις να υπάρχει, βλέπεις να αμφισβητούμε το λόγο σου. Είσαι είσαι. Υπάρχει μια αμφιβολία ότι η ΑΕΚ μπορεί να μην πάει στο τελικό. Εντάξει, τι είναι. Μπράβο, γιατί η Τρίπολη έχει καλή ομάδα. Ναι. Δεν είναι καμιά τυχαία. Η Τρίπολη με τον Φρόνο και τον Γιαννίδη. Τον Ημίτρολο, τον Καλτσά και τον. Και τον το μόνιμο τεφορμέ Μανιά και τον Ιγκλέσια 40 χρονών. Ο Μανιάς είναι ένα πολύ καλό παίκτη για μένα. Ποιος είναι? Ο Μανιάς είναι καλός παίκτη. Ο Μανιάς είναι... πιο τεφορμέ ποδοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μανιάς. Μυρτσεκοφέρνη. Όχι, όχι. Ο Μυρτσέκης. Η Ιεροσιλία είναι αυτό. Πολύ καλύτερο ήταν. Ο λάθος. Εγώ διαφωνώ με τον Κωστή. Ο Μυρτσέκης μόνο κεφάλι έβαζε. Ακριβώς. Ο Μανιάς είναι ντεφορμέ. Το ντεφορμάρισμά του δεν υπάρχει. Δεν είναι ντεφορμέ. Δεν είναι ντεφορμέ. Ένα χρόνο δεν καταλαβαίνετε. Άρτηρε σκλήρωση έχει πάθει. Γέρος είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ποιο Μανιάς. Μεγάλη πτώση. Μανιάς δεν στέκεται στον Ηρακλή. Ο Περόνι τον τρώει τη θέση με θλάση. Πλάκα κάνετε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε μου. Ναι, καλησπέρα Ρεγκοστή. Βλέπετε λοιπόν, μίλησε ένας αγγλιδέας προηγουμένως και βλέπετε την, έτσι, την διάθεση που έχουν οι Ηρακλειδείς απέναντι στους Παοξίδες. Και γι' αυτό βέβαια δεν φταίνει οι Ηρακλειδείς. Ποια είναι η διάθεση ρε φίλε που είπε ότι γιατί θεωρείται δεδομένο ότι ο τελικός θα είναι ΠΑΟΚ. Και ποιος σας είπε ο τελικός θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Και γιατί είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ Μομφή αυτό. Και να έχει την ΑΕΚ. Όχι δεν είναι Μομφή. Απλά σου είπα και εγώ Ηρακλειδέας είμαι έτσι. Και την, έτσι, αυτή την αντιπάθεια την δημιούργησε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Από τη δεκαετία του 80 και μετά. Όπου έχει συμμετοχή και στους τρεις υποβαθμούς του Ηρακλή και αυτό δεν είναι ψέματα. Τώρα ότι σηκώθηκε πανό, τώρα μιλάμε για πανό και πουλάμε τον κόσμο σανό. Έτσι. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή από τη δεκαετία του 80. Έτσι. Να σου θυμίσω το 84 που πήγαινε ο Ηρακλής για πρωτάθλημα που ήρθε και μας κέρδισε να μπαίνουμε στο Κατατόπλιο και το πήρε ο Παναθηναϊκός που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Στα Τρίκαλα έγινε το παιχνίδι. Όχι, όχι. Σου μιλάω για το Κατατόπλιο με διαιτητή τον Ελέκτη τον Πουτσαρά. Με τον πέναλτι που έδωσε το Μαϊμού στον ΠΑΟΚ και τον σούταρε ο... Πόσο λένε μωρά το ξεχνάω κιόλα. Ο Κωστίκος που έπρεπε να ρίξει την μπάλα στα περιφέρεια. Έβαλε γκολ μόνο και μόνο έτσι για να μην πάρει το πρωτάθλημα ο Ηρακλής. Μιλάμε για το 80 και ήταν η χρονιά που ο Ηρακλής βγήκε τρίτος τελικά. Το 84. Το 84. Έτσι, που ο επόπτης σηκώνει ο φάουλ και ο διαιτητής φυρίζει μπέναλτι. Το Κωστίκος αντί να πετάξει την μπάλα έξω. Έτσι. Βάζει γκολ, χάνουμε ένα 0 και χάνουμε το πρωτάθλημα. Αγωνιστικά φίλε δεν με ενοχλεί τι έχει κάνει ο άλλος και καλά έκανε. Εκτός από αυτό, όταν ήταν για τον Παναθηναϊκό πέρσι, ξέρετε ποιος τον έσωσε τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κάναν τα πάντα για να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Ενώ πρόπερσι, όταν ήταν αυτές οι Ηρακλείς, ο πρώτος που είπε να πέσει Ηρακλείς ήταν ο ΠΑΟ. Αυτή είναι η διαφορά. Αλληλεγγύης. Έτσι, ανάμεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οκ, καταγεγραμμένο. Λοιπόν, η Βέρεια βγαίνει πρωταθλήτρια. Και κατά πάσα πιθανότητα στον άλλο όμινο και η Καβάλα. Καβάλα του Δερμιτζάκη και η Βέρεια με το μούχαλι full back να κάνει παπάδες. Τι κάνεις ρε κόκκινε, έτσι εμφανίζονται οι σκύλοι. Τι κάνεις εκεί με το πόδι. Τι κάνεις έτσι, γιατί το κάνεις. Να πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο, ναι. Πάμε. Τι βλακία σου. Τι πράγμα κουνιέται. Λέγε φίλε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Κάστο Ραπτόπουλε. Άρχοντα. Δανεικά θέλει. Κόκκινε, ναι. Τι κάνεις ρε. Ναι. Καλά είσαι. Καλά. Άρχοντα τώρα ρε τον άλλο. Μην τα κάνεις αυτά ρε. Μην τα κάνεις. Άκουρα αυτό που λέει. Μάλιστα κύριε. Αυτό είναι σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελλο στον πύργο το λευκό. Και την κούπα φέτος θέλω να την πάρω στο Καταζόλιο. Άκα πήγε την πύρα, στο Βόλο την πύρα, τώρα θέλω και στο Καταζόλιο και το δικαιούμαι. 1 εκατομμύριο μεγάλο Σιβάν βάζει στο Καταζόλιο το πλεκέ ανακαίνιση για τον χρόνο του Champions League και θα είμαστε η ομάδα τρένο. Τρένο, τώρα πάνε 8.000 κομμάτια δίνει ο Πανόπουλος, Ξάνθη και δεν σταματιόμαστε. Λέγε ρε από το που λέει, έκλεισε το στόμα σου, κόκκινε που είσαι. Εδώ είναι. Δηλαδή τι πρέπει να σταματήσουμε. Εσύ είσαι σε έπαρση. Βγάζεις τα εσώψυχά σου, γιατί να σε διακόπτουμε. Γιατί είσαι πάω φίλε. Φέτος δεν γλιτώνω. Όχι, εγώ πάω δεν είμαι, εσύ είσαι πάω και καλά κάνεις. Φίλε, ναι,
κάνουνε, ούτε οι κάτω, ούτε οι δίπλα. Μην σηκώνουν κεφάλι κανένας. Όχι, λέει, είπαν στον Πανετολικό να μην πάνε, ο ΠΑΟΚ παντού βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Και η ομάδα ματώνει και ο προπονητής και ο μεγάλος Ιβάν Σαββίδης. Ο μεγάλος Σαββίδης, πάνω απ' όλα. Εσείς από πίσω ακολουθάτε, είστε στρατιώτες. Αλλά αυτό που λέει, επειδή σε πάω και σε μάγκες και σε ωραίος. Είμαι. Λίγο μακριά από αυτό το... Βγες την τηλεόραση, ρε φίλε, σε έχουν εκεί στη γωνία. Δεν θέλω, ρε φίλε, εσείς έχεις αυτοματικότητα, ρε φίλε. Έχω. Δουλειά έχεις πάνω και κάτω, ρε φίλε. Μην διορθέσαι. Παίρνω κανένα φράγκο, ρε φίλε. Εισαγωγή, εξαγωγή, ρε φίλε. Καταλαβαίνω. Τι να κάνω, ρε φίλε. Έχαιρεσαι και την κοράκορα σου την όμορφη. Εντάξει, έγινε. Παιδιά, καλό υπόλοιπο, σας εύχομαι. Να είστε γεροί. Πάω απ' όλα. Πάω 4 γράμματα, τέλος. Ναι. Αυτού η ψυχολογία είναι τρομερή. Ναι, να τον πάρει το Φετβατζή. Τι να το διακόψει. Κάνει λίγο μάθημα. Τι να το διακόψει τώρα. Είναι, είναι δυνατόν. Είναι στα πάνω του να πούμε. Αυτό έχει αυτή τη στιγμή. Τρελαμένο. Έτσι. Ναι, έλα, φίλε. Γεια σα. Καλώ τον. Και φαντάσου τώρα να πάμε να παίξουμε τελευταία αγωνιστική όντω μέσα στο Καρτατζόγλιο να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα και να γίνει και το κύπελο μέσα στο Καρτατζόγλιο. Και πρωτάθλημα και κύπελο μέσα στο Καρτατζόγλιο. Τώρα εσύ θα τα χάσει τον ύπνο μου το βράδυ. Ό,τι μπορεί κάνει. Ό,τι μπορείς κάνεις τώρα, δεν τρέπει. Εμένα λέτε σατανόγρια, εσύ τρεις χειρότερος από μένα. Έχει δίκιο πάντως ο Ηρακλειδέας του ότι δεν θα πάνε πάω κάτι τελικό, γιατί η ΑΕΚ δεν περνάει από τη Λαμία. Εδώ δεν πέρασε Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα περάσει. Κοίταξε, οφείλουμε, πέρα από την πλάκα, βάσει των πιθανοτήτων να λέμε δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται, για την ΑΕΚ ναι σίγουρα. Πάω και είναι καθαρό παιχνίδι, αέρα περάσμα, αέρα. Κώστα, ποιον έλεγες ότι θα δώσουμε ρε στον Αστέρα. Τον Ιανουάριο. Θα πάρετε το Σίφκοβιτς από την Ξάνθη. Έλα. Τώρα άρχισε καινούργιο ποίημα. Πρόσεχε. Άλλο πάλι. Άκου το καινούργιο ποίημα. Τώρα πριν το μάτς θα κλείσει ο Σίφκοβιτς τώρα. Έκλεισε. Κάκη και αυτή η μεταγραφή. Κοίταξε, αυτή την τακτική δεν πρέπει να την ξεχνάς. Δεν ξέρω την ηλικία σου. Χρόνια ερχόταν να παίξει ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη. Με όποιον θέλει, τον Πάοκ, τον Ράνι, τον Ηρακλή. Και έγραφαν οι εφημερίδες. Πρόταση του Ολυμπιακού να πάρει αυτό το καλύτερο παίκτη της ομάδας. Τώρα... Αυτά τα έκανε ο Πετρόπουλος πριν 50 χρόνια. Εσείς είστε μαθητούδια τώρα. Αυτά τα έκανε ο Λάκης ο Πετρόπουλος ναι, ρε, φίλε, πριν 50 χρόνια. Δεν αθέμητο. Ας. Και το... όντως τον παίρνει. Τον παίρνει. Άλλο, βρε, από πέρσι το θέλει να τον κλείσει. Απλά τώρα θα ακουστεί μια εβδομάδα πριν το μάτς. Το Τουρμισάι, το Ζίβκοβιτς, όποιον θέλει, όποιον είναι καλός. Χτυπάει εκεί πέρα. Ρε λεφτά έχω, πες το ρε. Δείξε το νεόπλητο που έχεις μέσα σου. Αλλά τώρα, έχω τώρα, ρε χρήμα, πετάω ό,τι θέλω. Αυτό. Έχουμε θα βίδι και στρατιώτες είπε, στρατιώτες, δεν είμαστε στρατιώτες είμαστε ρε. Έτσι μπράβο. Να πάρετε το ρόλο σας όπως πρέπει. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στον πρόεδρό του. Πλέον. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στον πρόεδρό του. Αυτή είναι η αλλαγή που τον έφερε στα ουράνια. Να είσαι καλά. Όσο λέγανε το σύνθημα, ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του και όχι στον τάδε τον πρόεδρό του, ο ΠΑΟΚ ήταν τέταρτος. Τώρα που ο ΠΑΟΚ ανήκει στον πρόεδρό του, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Θα γυρίσει ο καιρός και ο φτωχός. Πάμε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε. Θα ήθελα λίγο να απευθυνθώ λίγο στον κύριο Σταυροστόμη από εκεί από την Καστέλα. Ναι. Με το μαντιλάκι να πούμε στο πέτο που φοράει να πούμε. Ο οποίος μας είπε κάτι για πρωταθλήματα, κάτι για πρέσπες, κάτι για ποτάμια, για τέτοια να πούμε. Λοιπόν ο ΠΑΟΚ, να ξέρει ο κύριος αυτός, ούτε από ποτάμια καταλαβαίνει ούτε από λίμνες ούτε από θάλασσες. Εμείς φοράμε μαυρό άσπρο πες του. Αυτός να δει τι φοράει και κάθε μήνα που πηγαίνει και αλλάζει από σούπερ μάρκετ, για χαρά. Ένα τελευταίο, ναι. Μάλιστα. Δεν παίρνουμε. Τέλος. Δεν προλαβαίνουμε κόκκινη. Ξέρεις πως ανασένεις. Σαν ετοιμοθάνατος. Το πολύ πολύ είναι σχάσεις. Χάσε κανένα κύριο ρε γυμνάσου λίγο. Χαρχούρ. Γεια. Άντε χαρχούρ. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου. Με ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με καναλάκι για Λάμα και Δήμου. Μετά η άχαστη. Ο κουμπάρος με τον Θανάση Κυλώνη. Ποιος είναι ο κουμπάρος μου, ξέρει ο κόσμος ποιος είναι ο κουμπάρος. Ο Νίκος Κουλιανός. Ο Νίκος Κουλιανός, κουμπάρος μου. Τι είπα, κάτι κακό. Μανής λέει εδώ, κάτι λέει. Μανής. Μανής, για σένα είναι. Α, ναι. Να πω ότι στον περιφερειακό από δυτικά προς ανατολικά πριν την έξοδο για Τούμπα κάνουν έργα, έχει πολλή κίνηση. Θέλει προσοχή. Καλά, ρε λοποδίτες.
Μεσημεριάτικα 4 ώρα κάνετε έργα την ώρα που σχολάει ο κόσμος. Ρε βρικόλακες να πούμε. Ας γίνονται έργα. Τέτοια ώρα ρε τους βάζετε. Ας γίνονται έργα. Βρικόλακες. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, τα λέμε αύριο.